Καλημέρα φίλε και φίλοι του Λίμπερο 104. Καλημέρα Τάσο Κοτσάνη. Φίλε και φίλοι του Λίμπερο, καλημέρα σας. Το άλλαξα έτσι για να σε προλάβω. Για να σε προλάβω. Όχι, ρε φίλε. Για να σε προλάβω. Γιατί σε είδα ότι ήσουν έτοιμος να την κάνεις πάλι την πλάκα. Ναι. Με το Σωτήρι το δασκαλάκι εδώ πέρα, τον τεράστιο χολί του Λίμπερο 104. Γιάννη τον Όπλη, καλημέρα. Τι κάνεις? Καλημέρα, μάνα γόρμα. Τι γίνεται? Τι να γίνει, όλα καλά. Καλά δεν τα λες τα πράγματα. Ναι, τέλος πάντων. Μια χαρά. Τοπικά. Ναι. Να... Σαν τον καιρό. Τοπικά. Δεν ξέρουμε πραγματικά όπου να αρχίσουμε. Να πούμε ότι η εκπομπή Safety Car θα είναι μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ να σας κρατάμε συντροφιά. Συντροφιά σε όσους έτσι είστε τώρα μέσα στο αυτοκίνητο και ξεκινάτε για την άδειά σας. Έτσι, πολλοί έχουν αρχίσει πλέον οι βαρβάτες οι άδειες, έτσι. Είμαστε τέλη Ιουλίου, πολλοί παίρνουν αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Περισσότεροι θα φύγουν. Θα εξαφανιστούν και θα φύγουν. Έτσι, πολύ προσοχή στην οδήγηση. Ήδη αυτήν την εβδομάδα ρίσαμε πάρα πολλά, πολλές ζωές. Να μην προσθεθούν κι άλλες από βλακίες που γίνονται στο δρόμο. Αν και είχαμε πάλι έτσι κάτι, ξεπηρείτε κάτι, ατυχήματα τροχεία είχαμε. Και δυστυχώς νέα άτομα, δυστυχώς πάλι, νέα άτομα. Γενικά ήταν μια εβδομάδα δύσκολη. Και γίνεται ακόμα δυσκολότερη όσο περνάει ο καιρός. Να, δεν ξέρω να... Άστο. Άστο για το τέλος. Ναι. Καλημέρα εκεί στην βασανισμένη Αθήνα, εκεί στον Κώστα τον Νικολακόπουλο. Κάνει και αυτό το δικό του αγώνα εκεί. Και δεν είναι ο μόνος. Είναι πολλοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι κάτω. Ας αναφερθούμε στους δικούς μας εδώ από του ειδικού τύπου, οι οποίοι... Είχανε και ανθρώπους, είχανε και φίλους μέσα σε αυτό το χαμό που έχει συμβεί. Ήτανε και οι ίδιοι θύματα το 13 όπως ο Παντελής. Ο Πατέλος. Χρόνια πολλά Παντελή και για χτες. Δύσκολα, δύσκολα, δύσκολα καταστάσεις. Τέλος πάντων. Είναι το θέμα πώς να αρχίσεις και πού να τελειώσεις με αυτό το οποίο συνέβη. Είναι αυτά τα θέματα που πολλές φορές λες να ξεκινήσουμε. Γιατί έχουν ακουστεί και πολλά. Ναι. Άλλα σωστά, άλλα στα να πάνε. Γιατί ο καθένας λέει το μακρύ και το κοντό του. Είμαστε και λίγο της υπερβολής σε μερικά πράγματα. Να είναι καλά κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι το κάνουν... Εντάξει. Ξεφεύγει λίγο το θέμα. Γιατί έχουν άλλα στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Ναι. Καλά, αυτοί που είναι στον κόσμο τους είναι 300 βουλευτές, οκ, okay, δεν το συζητάμε. Και είναι στον κόσμο τους. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δυστυχώς. Και είναι πραγματικά στον κόσμο τους. Δεν από πού να αρχίσεις από αυτούς και πού να τελειώσεις. Και πιάσεις από τον πρωθυπουργό της χώρας μέχρι τον τελευταίο βουλευτή. Τέλος. Ανέλαβε πολιτική ευθύνη τελικά? Όχι. Από ό,τι και... ξέρω. Όχι, ανέλαβε πολιτική ευθύνη. Ανέλαβε. Καλά, ναι. Ναι, την ανέλαβε. Όποιος και αν είναι πάνω. Έβγαλε και τον καμένο. Και καλά, τώρα, ναι, η αλήθεια είναι ότι όποιος και να ήταν πάνω, πάνω κάτω κάτι τέτοιο θα γινόταν. Ακριβώς. Κάτι τέτοιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Πάλι αυτό το ίδιο δυσάρεστο αποτέλεσμα θα είχαμε. Εντάξει, δεν μπορώ να, ξέρεις, δεν μπορώ να καταλάβω ότι... Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Ξέρουμε όλοι μας τι γίνεται. Αλλά υποτίθεται ότι Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, έτσι από τις 15-20 Μαΐου που αρχίζουν οι καλές οι ζέστες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, πάντα γίνεται κάτι. Κάθε χρόνο έχεις φωτιές. Πάντα έχεις φωτιές. Πάντα έχεις πυρκαγιές. Ακριβώς. Ναι. Πάντα έχεις εμπρισμούς. Λοιπόν, που σημαίνει ότι ίσως και κάποια στιγμή μήπως θα πρέπει μία κυβέρνηση, ας πούμε, να πει ότι ναι, θα κάνουμε αυτούς τους μήνες, πώς κάνουν εποχικούς σε κάτι δήμους, ας πούμε. Το κάνουν, έτσι και όσο το κάνουν. Ρε παιδιά, δεν μιλάμε τώρα να πάρουν
Να πούμε, θα πάρουμε 1000 άτομα, τέλος. 2000 άτομα. 24ωρη περιπολία. Σε δάση που είσαι κάποιες περιοχές οι οποίες είναι... είναι αυτές οι ευαίσθητες περιοχές που λέμε. Να κάνεις. Αλλά άμα δεν θέλεις να κάνεις, γιατί υπάρχουν λόγοι που δεν θέλεις να κάνεις, δεν θα κάνεις ποτέ. Να σου το πω αλλιώς, ότι βγάλε και ένα νόμο, ας πούμε, ωραίο, τύπου, αλλά δεν θέλω να τα κάνω, τι το συζητάμε, δεν υπάρχουν άλλα συμφέροντα εδώ από πίσω. Τι είναι, δηλαδή, άμα ξέρεις εσύ μισείς την Ελλάδα, ή έρχεται ο Γιάννης ο Αντωνόπουλος και σου λέει, πού είσαι τα σούλη, πάνε αγόρι μου εσύ εκεί, ο Σωτήρης θα είναι 5 χιλιόμετρα πιο εκεί, ο Μάνος θα είναι άλλα 5 χιλιόμετρα πιο εκεί, και ο άλλος θα είναι άλλα 10 χιλιόμετρα πιο εκεί. Συγχρονιστείτε και 3 η ώρα ακριβώς πετάξτε να το κάνουμε παράλληλα με το πυρός. Λοιπόν, αφού υπάρχουν όλα αυτά πίσω, δηλαδή ό,τι λύσεις και να δώσεις, από το ένα θα πεις, το άλλο θα βγει. Γιατί μην μου πεις ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Έτσι, έγινε αυτό που έγινε. Βγες αύριο, ρε Τσίπρα, και πες, παιδιά, περνάμε νομοσχέδιο, όποιος πιαστεί για εμπρισμό, για φωτιά, για... θα έχει ισόβια. Τελειώσαμε. Θα είναι ισόβια μέσα. Τελειώσαμε. Δεν θα ξαναβγεί ποτέ, δε αδίφως ημέρας. Αυτό. Και βάλει και 24ωρη περιπολία. Πλήρωσε, ρε άτομα. Πληρώνεις τόσα από εδώ και από εκεί για ό,τι να είναι. Πλήρωσε άτομα. Σιγά και πόσο θα είναι. Έτσι που σου κάνεις μισθούς τώρα. Πάρεις 500 ευρώ 1000 άτομα, 500 χιλιάρικα. Δώσε και 2 εκατομμύρια τους 4 μήνες αυτούς. 2 εκατομμύρια ευρώ. Πόσα είναι, 3, 6, 9. Κόψε από ένα χιλιάρικο τους δικούς σας που κάθονται εκεί πέρα. Και βγάλτα. Τέλος πάντων, δεν το θέμα πώς θα βγάλεις. Εσύ αν ξέρεις ότι υπάρχει περιπολία και ότι υπάρχει μία περίπτωση στις χίλιες να σε δει ένα μάτι που θα βάλεις τη φωτιά και θα φας και ισόβια, μόνο αλόθρησκοι θα πάνε θα τα κάνουν αυτά. Που δεν έχουν το Θεό τους. Έτσι, γιατί βλέπω και διαβάζω και μερικά και με γυρίζει ακόμη περισσότερο το μυαλό. Έτσι. Το τι και ποιος και να και όχι και δες πώς βοήθησαν και ποιοι βοήθησαν και ποιοι δεν βοήθησαν. Και γυρίζει το μυαλό μου πραγματικά. Άνθρωπος που έχει το Θεό του δεν βάζει πυρκαγιές και φωτιές και τέτοια και ξέρει ότι θα καούν. Άνθρωποι που έχουν το Θεό τους. Αυτό να το ξέρετε. Άνθρωπος που αδιαφορεί και πετάει σκουπίδια και οτιδήποτε μέσα στα δάση και μέσα στα δικά του τα χωράφια και ποτέ δεν κάνει κάτι για να αποφευθεί καμία φωτιά που να ξεκινήσει από το δικό του μέρος. Αυτό δεν μπορεί να το πεις. Και αναφέρομαι σε όλους μας. Αυτό τι να το πεις. Πες μου εσύ, τον οποιοδήποτε, εμένα, εσένα, τον Γιάννη, τον Σωτήρη. Πού πάμε ρε παιδί μου, πάμε βόλτα πάνω σε εξού ρε παιδί μου. Εντάξει, εμείς εδώ έχουμε το δικό μας που δόξα τω Θεώ βρέχει εδώ και λέμε να είναι καλά που έχουμε το δάσος μας εδώ. Είχαμε, το φυλάμε. Ναι, το είχαμε κάνει και αυτό με το σε εξού επάνω, είχαμε πάει μια έτσι, διαδρομή και έχει ένα κιόσκι εκεί πέρα. Εντάξει, πάνω στο παρατηρητήριο. Έχει ένα κιόσκι εκεί ωραίο. Και πας εκεί και βλέπεις γύρω γύρω κουτάκια, μπύρες, μπουκάλια, τέτοια, σκουπίδια, το ένα μπράβο. Το άλλο. Και πηγαίνουμε με μια μεγάλη ομάδα και έτσι και αρχίζω και πιάνουμε την κουβέντα έτσι με κάποια άτομα τα οποία για κάποιες δραστηριότητες μπορεί να είναι ας πούμε καλά αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω παρέα μαζί τους ας πούμε. Και λέει, να δες τώρα, δες εδώ τι γίνεται. Ήρθανε, πετάξανε εδώ τα αυτοί που ήρθανε και τα παιδιά. Και... ναι. Και εκεί επάνω τους λες ότι αν δεν υπάρχει μια παραδειγματική τιμωρία να καταλάβει ο άλλος ότι... αυτό είμαστε ρετάσο, τι να κάνουμε, αφού έτσι πρέπει τώρα. Μόνο έτσι να... αυτός είναι, αυτοί περίμενε. Είμαστε. Ωραία. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε αλλιώς. Κάτσε ρε σημάνω, περίμενε. Σαν κράτος δεν μπορούμε να δουλέψουμε αλλιώς. Περίμενε, το κράτος είμαστε εμείς οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι είμαστε το κράτος. Φυσικά εμείς οι ίδιοι είμαστε, ναι. Ωραία.
Πες μου για τον άλλο που είμαστε, γιατί όταν έγινε, όταν έπιασε φωτιά, είδες ότι εκείνη τη μέρα γινόταν και μια παρουσίαση μέσα εισαγωγικής εταιρείας. Είχαν πάρει τα αυτοκίνητά τους δημοσιογραφικά για να μπορέσουν να κάνουν τη διαδρομή που πρέπει να κάνουν και βγαίνουν τα πρώτα βιντεάκια της φωτιάς. Από τους δημοσιογράφους του δικού τύπου. Ωραία. Και είναι μπλοκαρισμένοι και η λέει είναι κλειστή. Και έχει φωτογραφίες γιατί δική μας τα τραβήξαν αυτά με τα περιοριστικά που είναι σταματημένα από πίσω. Ωραία. Και έρχεσαι πάλι στα λόγια μου. Όχι. Εμείς είμαστε. Ναι, αυτό σου λέω. Και έρχεσαι πάλι στα λόγια μου. Αυτή τη λέα που τη λέμε. Ωραία. Εάν δεν κάτσουνε να πιάσουνε 100, 200, 300 που περνάνε και κίνδυνο, φέρε το δίπλωμα, και δεν φέρε την άδεια και δεν θα ξαναοδηγήσει ποτέ. Και θα πάει μετά αυτός και θα πει με τους φίλους του, παιδιά αφήστε το, μπήκα στη λέα, με πήραν το δίπλωμα, με πήραν το τέτοιο και δεν τον οδηγώ ξανά. Θα ξαναμπεί ο φίλος του. Δηλαδή μόλις μαθευτούν 4-5, δεν γίνεται αλλιώς ρε φίλε. Πρέπει να πάμε με παραδειγματισμό. Χωνέψτε το, αυτοί είμαστε, αυτό παθαίνουμε, αυτό μας αξίζει, αυτό, τελείωσε. Αυτοί είμαστε οι Έλληνες πλέον. Και ήμασταν και πολλά χρόνια. Που όποτε πήγαινε η Ελλάδα να γίνει λίγο καλά, φαγωνόντουσαν μεταξύ τους ποιος θα πάρει τα περισσότερα. Αυτοί είμαστε. Αυτή είναι η ράτσα μας. Πριν φτάσουμε. Τελειώσαμε. Έχουμε επιβδίσει αυτό. Στο κράτος. Το εκεί είναι μια κατηγορία μόνο του. Δεν το συζητάμε. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν δύο άνθρωποι. Είναι ακριβώς, είμαστε ακριβώς εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε δύο άνθρωποι. Και 5 και 10. Τα βλέπεις. Έχουν βγάλει σχέδια πολιτικής προστασίας. Τα έχουν βγάλει, τα έχουν βγάλει. Τα βγάζουν κάθε φορά. Λένε για τις πυρκαγιές. Λένε. Και δεν εφαρμόζεται. Ποιο κράτος ξέρει. Άμα είχαμε κράτος, δεν θα θέλανε όλοι ένα σωρό κόσμος να φύγει από εδώ πέρα και να πάει αλλού, σε άλλες χώρες. 250.000 νέοι έχουν φύγει τις τελευταία χρόνια. Δεν μπορούν εδώ πέρα. Εδώ εμείς, δόξα τω Θεώ, έχουμε δουλειές, έχουμε τέτοια και σκεφτόμαστε να σηκωθούμε να φύγουμε. Και δεν μπορεί να τους πεις και τίποτα. Δηλαδή, να τους σταματήσεις, να τους κρατήσεις, να τους πεις τι. Τι να πεις. Έχει εδώ και από την ώρα που ξεκίνησε η ιστορία κάτω στην Αθήνα, στην Αθήνα και στο Μάτι. Υπάρχει μια εντολή, μια ερώτηση ρε παιδί μου, γιατί δόθηκε εντολή εκένωσης να κινηθεί και ο ένας το στέλνει στον άλλο. Ο μόνος που μπορεί να δώσει εντολή εκένωσης είναι πυροσβεστική, αλλά πρέπει να τη δώσει και πρέπει να τη δώσει και γιατί δεν είναι. Γίνεται ένα μπάχαλο. Ποιο να δώσει εντολή ρε Σιτάσο. Τάσο, εδώ τάραγε ο άλλος ο πυροσβέστης, τους διώχνουμε λέει από τα σπίτια και ξαναγυρνούσαν πίσω. Την άλλη την είχαν λέει βγάλει τρεις φορές από το σπίτι και άλλο όχι, εγώ θα κάτσω εδώ. Να προστατεύσει το σπίτι της. Έχει ιδέα τι είναι η φωτιά και τι είναι η πυρκαγιά και λέει, μην τα ρίχνουμε λέει όλα λέει στους μηχανισμούς και σε αυτά λέει. Και μια φωτιά που παρεπιπτόντως τώρα μιλάμε για τρελά μποφόρ. Το είδα το βίντεο. Ο άλλος που τραβούσε με το κινητό μέχρι που πέρασε από πάνω του. Την πιο ζεστή μέρα με τα πιο πολλά από φόρα. Λες να μην ξέρανε τι κάνανε. Βρέασε δεν ξέρετε τι κάνανε. Άσε ρε τάσου το. Η φωτιά μπήκε, άσε το. Μην αρεμπρισμός δεν είναι. Η φωτιά μπήκε. Το θέμα ότι μια φωτιά με τέτοια μποφόρ και στο δευτερόλεπτο μιλάμε, τα μέτρα τα κάνει απίστευτα γρήγορα. Είναι και αυτός λέει. Και εμείς λέμε στο δεσμό να τους διώξουμε λέει και άλλοι δεν φεύγανε. Και άλλοι θέλαν να φύγουνε. Και δεν μπορούσανε. Όχι, λέει, οι άλλοι τα είχαν παρατημένα τα αυτοκίνητά τους όπου να είναι. Παρατημένα τα αυτοκίνητά τους όπου να είναι. Ναι, με την έννοια ότι μπορεί να ήθελε να φύγει, λέμε τέλος πάντων, αλλά κανείς δεν σκέφτηκε ότι ρε παιδιά, σε αφήσουμε και κάτι να περάσει κανένα πυροσβεστικό άμα χρειαστεί. Το πιο αστείο, δεν έχουμε πυροσβεστικούς κρούνους, τι μου λες τώρα. Σε ποια άλλη χώρα στον κόσμο δεν υπάρχουν πυροσβεστικοί κρούνοι. Και εν τω μεταξύ γίνεται τι γίνεται και υπάρχουν και μερικοί πολιτικοί τύπου καμένου που πάνε και βγαίνουν ρε φίλε δηλαδή και εκεί ο άλλος έχει χάσει το σπίτι του, έχει χάσει τους ανθρώπους, έχει χάσει τα τέτοια και το χαρακτηρίζει κιόλας. Αυτό είναι τι θράσος. Λες ρε φίλε. Έχει θράσος ρε φίλε. Ποιος είσαι ρε φίλε. Έχει θράσος. Ποιος είσαι ρε φίλε. Αυτοί που πήγαν και το ψηφίσαν τον άνθρωπο τέλος πάντων. Ναι αυτό ναι. Ναι. Για να πάει να σου πω τώρα κάτι οποιοδήποτε. Άκουσε με λίγο. Για να πάει από τη σημερινή κυβέρνηση κάποιο στη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή, εκεί πρέπει να έχει πολύ θράσος. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι ο καμένος.
ο οποίος είχε το θράσος να πάει εκεί. Όχι, δεν είχε το θράσος να πάει εκεί. Είχε το θράσος να πάει. Θα σου πω, αναγκαστικά έπρεπε να πάει κάποιος και τον έστειλε ο πρωθυπουργός εκεί. Σου λέει τους ή άλλους, καμένος είσαι που είσαι καμένος. Α, εντάξει. Γιατί είναι, θέλεις, έτσι είναι. Γιατί είναι καμένος από χέρι, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, πραγματικά αν ξαναπάρει 3% για να μπει στη Βουλή, πάμε, σηκωθούμε, φύγουμε όλοι, ρε παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος θα πάρει. Τώρα το θέλει. Να σηκωθούμε να φύγουμε. Τώρα το χέρι στην καρδιά. Περίμενε, μισό λεπτό. Το χέρι στην καρδιά, ναι. Το χέρι στην καρδιά το βάζει ότι θα ξαναβγούνε. Όχι, θα ξαναβγούνε. Ότι θα ξαναμπούνε στη Βουλή. Με στημένες εκλογές θα ξαναμπεί. Άμα δεν είναι στημένες εκλογές, δεν πρόκειται να μπει ποτέ. Και ο άλλος δεν θα πάρει ούτε 12%. Δηλαδή, εσύ για τον Έλληνα. Και ο άλλος δεν θα πάρει ούτε 12%. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει αυτή τη χώρα, ρε φίλε. Εσύ για τον Έλληνα. Θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα. Όχι ότι θα έρθει ο άλλος και θα είναι καλύτερος. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον θα του δώσουν αυτό που, που το αξίζει, ρε παιδί μου. Ένα αυτό. Γι' αυτό είναι. Κοίταξε, αυτό το λέμε αυτό που το αξίζει, είναι. Το λέμε εδώ γι' αυτό πόσα είναι. Χρόνια. Αυτά που έχουν κάνει μέσα σε 3 χρόνια, τα ψέματα που έχουν πει τόσο χτυπητά πλέον στο λαό, δηλαδή είναι πολλά τα ψέματα, ρε εσύ, Τάσο. Ναι, πλέον, πολλά τα ψέματα πλέον είναι. Έχουν το θράσος και τα λένε μπροστά σου. Και έχουν το θράσος και τι έχουν υπογράψει και τι έχουν κάνει και τι έχουν ξεπουλήσει και τι έχουν κάνει, έτσι, άσχετο με την φωτιά που δεν ήθελα να, το, να κάτσω να το συζητήσω ποτέ αυτό το πράγμα, αλλά πραγματικά για ένα 12% μέχρι εκεί είναι. Δηλαδή σε πήρε 12%, δεν θέλεις να στο αναλύσω το 12%. Βρε το 12%. Δεν θέλεις να στο αναλύσω το 12%. Το θέμα είναι ότι τα ψέματα δεν θέλω που να λένε... εκτεθούμε για να σου πω πώς, ποιο είναι το 12%, γιατί άμα θέλεις να σου πω ακριβώς είναι 7, 5 και 2. Είναι 7, 5 και 2 αυτό το %. Αν το σκεφτείς, θα σου το πω στο διάλειμμα ποιοι είναι το 7%, το 5% και το 2% που θα ξαναπάρει αυτό το κόμμα. Πιστεύω. Πιστεύω. Και πραγματικά δεν θέλω να δει ούτε το άλλο το κόμμα. Εγώ δεν θα μιλήσω, το... τώρα έχω δει, έχει πάρει φόρα το όλο, κάτσε μου. Γιατί το ίδιο θέμα, το ίδιο πάλι θα γίνουνε, εντάξει. Άρα, το παίρνει το λεδάκι. Το θέμα ότι έχουν το θράσος και μας λένε μπροστά στα μούτρα μας ψέματα, γιατί πλέον ο Έλληνας τον έχουν μάθει να ασχολείται με το τι θα, πώς θα επιβιώσει, που είναι απλά τα πράγματα. Τον Έλληνα, αγόρι μου, τον Έλληνα τον έχουμε κάνει παρτάκια. Αυτό από τη δεκαετία του 80. Του τύπου έχω εγώ, είμαι εντάξει, πληρώνω τις υποχρεώσεις μου, έχω να πάω διακοπές, έχω να πάω εκείνο, έχω να πάρω στο παιδί μου αυτό, έχω να πάρω στη γυναίκα μου εκείνο, έχουμε σαν οικογένεια να πάρουμε, τελειώσαμε. Και έρχεται ο φίλος μου, ο κολλητός, ο αδερφός, ο Τάσος που βασανίζει το κεφάλι του και πω, ρε φίλε, πρέπει να κάνω ένα σέρβις στο αυτοκίνητο και δεν έχω να πούμε 3 εκατοστάρικα και εγώ που έχω, φτάσαμε σημείο, σιγά μην τα δώσω στον Τάσο, εγώ θα πάρω 3 εκατοστάρικα και θα πάω το Σαββατοκύριακο με την οικογένεια. Δώστα ρε στον Τάσο, αλλά είμαστε τέτοιοι, ξεφτυλισμένοι είμαστε. Τόσο ξε... αυτό που έχουν πει πολλοί, αυτό μας αξίζει, ρε φίλε. Γιατί κάποτε δίναμε. Και έρχονται εδώ πέρα άνθρωποι. Τι κάποτε δίναμε. Έρχονται. Τι κάποτε δίναμε. Κάτσε μισό λεπτό. Κάποτε στις πολύ παχές αγελάδες δίναμε. Στις παχές αγελάδες δίναμε. Στις πολύ παχές αγελάδες. Πάλι κοιτούσαμε την πάρτι μας, αλλά περίσσευε και δίναμε. Κάποτε. Ναι. Έτσι, μπράβο. Ναι. Ναι. Μας μάθανε εδώ και τόσα χρόνια. Από κοντά τους μπαμπάδες μας. Πώς θα γίνει να πούμε στο δημόσιο. Να είμαστε τη δικιά μας την πάρτι. Να μας ενδιαφέρει ο δίπλα. Έτσι μας μάθανε. Έτσι είναι. Και τώρα έφτασε ο καιρός στο πλήρωμα του χρόνου που έχει φτάσει η δικιά μας η γενιά και βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Το θέμα είναι τι θα αφήσουμε εμείς στις επόμενες γενιές. Αυτό με ανησυχεί, Τάσο. Το τι θα αφήσουμε εμείς στις επόμενες γενιές. Εμείς τι θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές. Αν εμείς, τουλάχιστον σε γενιά, προσπαθήσουμε εκεί ή αυτή που έρχεται η αμέσως επόμενη και αλλάξει αυτό το πράγμα, γιατί αυτό το κύμα αλληλεγγύη για τους κάτω και τους. Ανθρώπους στην Αθήνα είναι φοβερή ελπίδα, αλλά αυτό να συνεχιστεί και όχι μόνο στα δύσκολα πλέον. Να συνεχιστεί, ξέρεις τι να μπει στο μυαλό μας ότι πρέπει πλέον να μην κοιτάμε μόνο την πάρτι μας. Ξέρεις τι βλέπω, Τάσο, στα νέα τα παιδιά. Βλέπω, ναι μεν ότι έχουν την διάθεση να ανοίξουν λίγο ορίζοντες, να γίνουν αυτό που κάποτε, ας πούμε,
το παρείστικο, το κοινωνικό, το πρόσωπο, το ένα το άλλο. Ωραίο είναι, αλλά έχουν λάθος ιδανικά και λάθος πιστεύω. Δηλαδή, ωραία είναι όταν είναι μεταξύ τους, αλλά τα μυαλά τους είναι σε λάθος, πού να σου πω, λάθος timing είναι τα μυαλά τους. Σκέφτονται, πώς το πω τώρα, πολύ ουτοπικά. Ότι όλα είμαστε μια, όλος ο πλανήτης και έτσι και όλες οι χώρες αγαπημένες και αυτό και το ένα και το άλλο, ενώ δεν ξέρουν τι γίνεται από πίσω από την πλάτη τους. Δεν ξέρουν τι γίνεται πίσω από την πλάτη τους. Και πολλοί δεν ξέρουν. Το μάθω σε 20-30 χρόνια το πολύ. Θα το μάθω τι γίνεται. Σε καμιά 20 χρόνια θα δείτε τι γίνεται. Και σε εμάς, ήδη έχει γίνει κατάληψη Ιταλία-Γαλλία και προχωράμε. Το τι θα γίνει εδώ πέρα. Και σε εμάς το ίδιο πράγμα. Πριν 20-30 χρόνια. Αλίμονο σε αυτούς που έφεραν. Που έχουν μικρά παιδιά και θα τα μεγαλώσουν σε αυτή τη χώρα. Αλίμονο. Αλίμονο. Πραγματικά. Γιατί είμαστε. Μέχρι το 2060 θα είμαστε μαριονέτες. Και βλέπουμε. Εκτός άμα γίνει κάτι τραγικό. Τραγικό. Αν γίνει κάτι, ρε παιδί, συγκλονιστικό και όντως, ας πούμε, σηκωθούμε μια μέρα. Αυτό που. Να πάμε δηλαδή. Πώς ήταν κάποτε οι αγανακτισμένοι που βγαίνανε εκεί στη Βουλή. Αλλά αυτή τη φορά είναι και αστυνομική παρέα. Και σε αφήσουν να μπεις μέσα. Αλλιώς δεν θα αλλάξει τίποτα. Και όχι μόνο στρατιωτική. Όχι, αστυνομική λέω. Και η αστυνομική και η στρατιωτική. Γιατί άμα αρχίσουν οι αστυνομικοί θα φανεί ότι θα έρθουν οι στρατιωτικοί. Πρέπει να έχεις όλα τα σώματα ασφαλείας μαζί σου. Όχι, τώρα... όχι κάποια από αυτά, γιατί μετά θα έρθουν τα άλλα πάλι. Όχι. Ρε φίλε. Αυτό δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Σε έχουν φτάσει 650 ευρώ οι αστυνομικοί. Πού πας και εσύ. Τι που πάει, γι' αυτό και γίνεται ότι γίνεται. Και σου λέει θα κάτσω εγώ να πάω να σκοτωθώ για 650 ευρώ. Ναι, αλλά ξέρει να εμποδίσει τους άλλους να μπουν στη Βουλή. Φυσικά. Σε άλλες χώρες όμως δεν ξέρουν. Γιατί αλλιώς θα χάσει και τα 650 ευρώ. Θα χάσει τα 650 ευρώ. Ποιες είναι οι άλλες χώρες. Αν μπει στο YouTube θα δεις. Μην το φτάνεις εκεί που δεν πρέπει. Ακόμα. Σκοπός δεν είναι να σε αφήσει ο αστυνομικός. Όχι, σκοπός είναι να ενωθεί μαζί σου. Ναι, σκοπός αυτό, είναι να ενωθούν, να ενωθούν όλοι μαζί. Μα εσύ δεν λες αυτό. Δεν πρέπει να σε αφήσει. Να με αφήσει από μέσα. Ναι. Σκοπός να φτάσει εκεί. Καλά. Εντάξει. Γιατί okay. Αυτός που είναι μέσα μπορεί να το βρει και έξω. Πού μόνο μπορεί να το βρει έξω. Πού έξω, με 17 σωματοφύλακες κυκλοφορούν. Ούτως ή άλλως θα σου πω κάτι, γιατί βγαίνουν έξω και τους βρίζει ο κόσμος. Καταρχήν δεν βλέπετε τίποτα. Καλά. Παίζουνε. Μόνο ό,τι θέλουν να σας δείξουν. Αυτό παίζουν. Γίνεται χρόνια. Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Έτσι, εδώ και χρόνια το ότι περνάνε και τους βρίζει ο κόσμος και τους κάνει και αν δεν είχαν 4 και 5 μπράβους θα είχαμε άλλα, είναι ευτύχημα. Αλλά σας δείχνουν ό,τι θέλουν να σας δείχνουν. Και δεν είναι αυτό, έχουμε και τα άλλα. Βλέπουμε κατασκευασμένα όμορφα βίντεο. Τώρα αυτές τις 2-3 μέρες, πραγματικά, τι σκηνοθεσία ρε φίλε, τι Ταραντίνο είναι αυτή στη σκηνοθεσία, τι Στίβεν Σπίλμπεργκ. Και τα βλέπουν κάποιοι και τα πιστεύουν και σου βγάζουν μετά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι να ρε είδατε, ποιοι βοηθάνε, ποιοι τρέχουνε, ποιοι κάνουνε, τι λιγμένα παίρνει αυτός ο Έλληνας ρε φίλε. Από νέα παιδιά. 20, 22, 25 και λέω τι κάνουνε, τι κουτόχορτο τρώνε εύκολο. Υποτίθεται έξυπνα παιδιά. Έχουνε όλα τα... Τι έχουνε. Τους βλέπεις... Θα σου πω κάτι πάρα πολύ απλό. Πρόβατα ρε φίλε, θα γίνουν και αυτά πρόβατα. Πρόβατα. Τα παιδιά πλέον έχουν γίνει σαν τα κομπιούτερ. Τα κομπιούτερ είναι πανέξυπνοι βλάκες. Αυτό ακριβώς είναι. Μπορούν να σου κάνουν τα πάντα αρκεί να τους δώσεις εσύ την κατάλληλη εντολή. Τι να πω, δεν ξέρω. Πραγματικά.
Να πούμε λίγο ο τρόπο κοινωνία με την εκπομπή πριν πάμε στο διάλειμμα. Έτσι. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμά σα. Αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24. Και μέσω Facebook στην ομάδα μας, Safety Car. Έτσι και αν δεν είστε μέλη, γίνεστε μέλη. Η συζήτηση βέβαια σήμερα έχει γίνει λίγο, έχει πάει αλλού. Όχι, δεν περιμένουμε να έρθει ο γιος του Δρακουμέλη να μας σώσει. Πρέπει πρώτα το κάνουμε εμείς και οι ίδιοι. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι το κατάλαβες. Είπαμε ακριβώς το ίδιο. Και να έρθει ποιος, ο άλλος, και να μας σώσει. Έτσι ακριβώς το είπαμε, με τίποτα. Πλάκα μου κάνεις, με τίποτα. Ποιος θα έρθει ο άλλος. Αν δεν αλλάξουμε εμείς την νοοτροπία, δεν σώζεται. Ξέρεις ποιος πρέπει να έρθει. Κάποιος που δεν είναι από τις οικογένειες, ίσως. Κάποιος που δεν έχει ήδη, τα έχει κανονίσει με την μεγάλη Ήπειρο εκεί, πώς θα γίνει και πώς θα το προχωρήσουν το σχέδιο. Αλίμονο, αν περιμένουμε ρε φίλο από τον Κούλι να μας σώσει, αλίμονο. Έτσι πραγματικά ή φίλοι, δεν ξέρω, 28 δεν ξέρω τι είσαι. Αλίμονο. Αλίμονο. Πραγματικά, πάμε για διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car, με Τάσο Κοτσάνη, Γιάννη Αντωνόπουλο και Μάνο Γνωστόπουλο πίσω από τα μικρόφωνα. Με κίνδυνο από ό,τι φαίνεται να παρεξηγηθούμε κιόλας, έτσι Τάσο. Εντάξει, καθένας έχει την άποψή του. Τελείωσαν. Έχουμε στη δική μας, άλλοι έχουν τη δική τους. Απλά να ξέρετε. Απλώς κάτι. Το μαζεύουμε και λίγο για να μην ξεφύγουμε κι εμείς, γιατί μερικά πράγματα θέλω να πούμε, ίσως μετά έχουμε θέματα με το ραδιόφωνο. Ναι, απλά να. Εντάξει. Ξέρετε ότι τουλάχιστον τα 13-14 χρόνια που κάνουμε εκπομπές με τον Τάσο και το τελευταίο έτσι, διάστημα έχει προσθεθεί μαζί μας και ο Γιάννης εδώ. Να ξέρω ότι είμαστε από αυτούς που δεν έχουμε πάρει ποτέ κάποια θέση ή κάποια προτίμηση, έχουμε δείξει κάποια προτίμηση κάπου ή το ένα ή το άλλο. Μακριά από μας. Μακριά από μας, δεν έχουμε τέτοιους. Μπορεί να έχουμε τα πιστεύω μας και το ότι όλοι πιστεύουμε κάπου, όλοι έχουμε ψηφίσει κάποιον, δεν έχουμε κάτι, αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Απλά όταν έρχονται τέτοιες στιγμές και πιστεύουμε με οποιαδήποτε κυβέρνηση, καταρχήν εμείς θα έχουμε χρόνια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητο με όλες τις κυβερνήσεις και με όλα αυτά. Απλά σας λέμε τα αυτονόητα, έτσι. Όταν βλέπετε μια χώρα την κυβερνούν δύο οικογένειες τόσα χρόνια. Και φταίμε εμείς γι' αυτό. Και φταίμε εμείς γι' αυτό, ναι. Έτσι. Και εσείς που δεν έχετε ψηφίσει αυτούς, έτσι που μας συμβρούν τόσα χρόνια, γιατί υποθέτω υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι εγώ ποτέ δεν ψήφισα, ας πούμε, το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία ή τώρα το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, και έτσι. Και μετά, πώς βγήκε. Ναι, όχι, δεν είναι αυτό. Εντάξει. Δεν είναι αυτό. Καταρχήν, εντάξει, τώρα αυτό με το τελευταίο, ειδικά που κανένας δεν ψήφισε τελικά ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι ψήφισαν άλλα κόμματα. Κανένας δεν ψήφισε. Ναι, αλλά λοιπόν, το θέμα είναι ότι πάλι έχετε κάποιους στις οικογένειές σας. Δεν μπορείτε να τους αλλάξετε και τέτοιο, να τους πείτε, παιδιά, δεν βλέπετε τι κάνουν. Δηλαδή, με χρυσά κουτάλια, όλοι με τους λογαριασμούς είναι και τις λίστες Lagarde και εμείς εδώ μέχρι το 2060 υποδουλωμένοι. Και κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το αυτό. Το 2060. Να το έχετε. Το συμπέρασμα, αν μπορεί να πει κάποιος έτσι, το συμπέρασμα ότι αν δεν αλλάξουμε τρόπο σκέψη εμείς οι ίδιοι, δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Αν δεν δώσουμε λίγο παραπάνω όθηση και παιδεία τουλάχιστον στα νέα παιδιά, δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα μας έχουνε υποδουλωμένους ή από έξω και εδώ πέρα θα μας έχουνε να μας κορυδεύουν ή από μέσα. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να αναφερθούμε σε δύο κινήσεις από δύο εισαγωγικές εταιρείες οι οποίες είναι κοντά στους πληγέντες. Θα αναφερθούμε στην εταιρεία Cosmocar, η οποία είναι η επίσημη εισαγωγική εταιρεία αντιπρόσωπος των αυτοκινήτων Volkswagen, Audi και Skoda, η οποία θα παραχωρήσει για τους επόμενους δύο μήνες από τις αρχές Αυγούστου
γύρω στα 300 αυτοκίνητά της από όλες τις μάρκες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από μεθαύριο Δευτέρα 30 Ιουλίου στη τηλεφωνική γραμμή 210-99-81-131, η οποία έχει δημιουργηθεί ειδικά αυτή τηλεφωνική γραμμή για τους πληγέντες από τη Δευτέρα ως Παρασκευή 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Ένα και αυτό κάτι για το οποίο κακά τα ψέματα κάηκαν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Τουλάχιστον να μπορέσουν να πηγαίνουν στις δουλειές τους, να κάνουν τη δουλειά τους και αυτά που χρειάζονται να κάνουν. Και η Tiaren Motors, επίσημα αντιπρόσωπος της Renault στην χώρα μας, προσφέρει δωρεάν 5 Renault Clio σε συνανθρώπους μας που έχασαν το αυτοκίνητό τους στη φωτιά και τα αυτοκίνητα θα δοθούν μετά αποκλήρωση. Και βλέπεις από κάτω, Τάσο, γιατί δεν γίνεται να μην τα πεις, ρε φίλε. Πραγματικά δεν γίνεται να μην τα πεις. Το είδα και αυτό σε ανάρτηση που έχει γίνει για αυτό εδώ πέρα το θέμα και για την Κοσμοκάρ και για την Τεόρεν, ότι να, είδατε, ευκαιρία να κάνουν, λέει, τζάμπα διαφήμιση. Δηλαδή, αν έχουμε το Θεό μας, ρε φίλε. Εντάξει, υπάρχουν, αν και, Θεό... υπάρχουν και αυτοί. Ναι, ρε, αυτοί, αυτοί ψηφίζουν όμως. Το ξέρουμε. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι βγήκανε δες τις εταιρείες και τώρα βρήκανε, λέει, τρόπο στην, πάνω στο θάνατο και σε αυτό να πατήσουν, λέει, για να διαφημιστούν. Δηλαδή πάει ο άλλος να βοηθήσει και βγαίνει ο άλλος και του λέει, όχι, δεν κάνεις διαφήμιση τώρα. Αυτό είναι. Δεν έχουμε... Είχαν την ανάγκη οι συγκεκριμένες εταιρείες και τη δυνατότητα να διαφημιστούν μέσα σε αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Ναι, γιατί σου λέει, άμα ήθελε να το κάνει, δεν θα χρειαζόταν να το βγάλει τον κόσμο. Να, εγώ δίνω. Και πόσο το μάθει ο κόσμος ότι ξέρει, πρέπει να σε βοηθήσει. Θα παίρνει τηλέφωνο στον καθένα. Ναι, γεια σας, έχουμε αυτοκίνητο, θέλετε να πάρετε. Και το βγάλε μέσω δελτίου τύπου σε δημοσιογράφηση του ειδικού τύπου. Μα, πρέπει να γίνει. Έπρεπε να γίνει το σωστό. Έτσι έγινε. Και... μας ενημέρωσε μέσω δελτίου τύπου, παιδιά. Και εμείς τα βάζουμε, στις σελίδες μας, έτσι. Όπως βάλαμε και στο safetycar.gr. Και εκεί επάνω, ας πούμε, θα δεις και τώρα. Αυτό. Άντε, βγάλε σε συμπέρασμα. Είπαμε βλακία να νίκεται μερικές φορές. Έβγαλε άλλο ότι, παιδιά, μπορώ να φιλοξενήσω δύο άτομα, τρία άτομα. Τέσσερα άτομα και λέει, δες τώρα, λέει, έβγαλε την ευκαιρία για να βγει να πάρει like, λέει, δίνει το σπίτι του. Δηλαδή η βλακία είναι ανίκητη, έτσι. Η βλακία είναι ανίκητη. Το καλό ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που βοηθάει άμεσα, είτε με... και είναι εκπληκτικό αυτό, δηλαδή πραγματικά ότι όλος ο κόσμος χωρίς καν να του πεις βοήθα, πήγε από μόνος του και άρχισε να φέρνει τρόφιμα, ρούχα σε όλους τους δήμους και ειδικά το πέρα στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσουν να πάνε κάτω. Τέτοιες πρωτοβουλίες, τέτοια είναι ωραία τα πράγματα. Μπράβο σε όλους. Αξιέπαινη η προσπάθεια από όλων μας. Και ας συνεχίσουμε έτσι να μάθουμε να βοηθάμε και να μην έχουμε τον οχαδραφισμό που μας έχει σαν κράτος και σαν Έλληνες. Να αλλάξουμε όλοι μας. Νοοτροπία, μυαλό και θα πάμε στα χώρα του αυτοκινήτου. Είπαμε ότι τους βλάκες, τους ηλίθιους, αυτοί που ήταν στη Λέα και δεν άφηναν και δεν μπορούσαν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα, ας κάτσουν να αναλογιστούν τώρα, έτσι να βάλουν το μυαλουδάκι τους κάτω και να σκεφτούν αν έφτανε το πυροσβεστικό 5 και 10 λεπτά νωρίτερα, ίσως ζότανε κάτι. Μπάς και το μυαλό τους στη θέση τους. Πόσοι πιστεύεις ότι ήταν, ας πούμε, 300 αυτοκίνητα. Πόσοι πιστεύεις από τους 300 ότι θα κάτσουν να σκεφτούν. Ναι, είναι και αυτό. Θα σου πω, 5. Βαριά 10. Έστω, τουλάχιστον αυτοί 5 και 10. Σώσαμε 5 και 10. Αυτά είναι. Μετά, γιατί το ένα, γιατί το άλλο και δες. Και το χειρότερο. Ή επίσης τον άλλο, που πάλι τη βιντεάκι που δείξαν, που
είναι πυροσβεστικά μπροστά και από πίσω ήταν ο άλλος. Και πήγαινε μαζί με τα πυροσβεστικά. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, ναι, ρε φίλε. Δηλαδή δεν υπάρχει γιατριά. Εμείς είμαστε ήδη όλοι. Είπαμε δυστυχώς. Εμείς είμαστε. Δυστυχώς για να πάει. Να πάει. Όχι να πάει μπροστά. Άσε το μπροστά. Για να αλλάξουμε κάποιες καταστάσεις στην χώρα μας, δυστυχώς πρέπει να πάμε σε μεθόδους που κάνανε πριν 30 χρόνια. Σκληρότερη νόμη, παραδειγματισμός, παιδιά. Όποιος μπαίνει στη ΛΕΑ χάνει το αυτοκίνητο. Χάνει το δίπλωμα, συγγνώμη. Χάνει το δίπλωμα, δεν θα ξαναοδηγήσει. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πει ξανά ποτέ κανένας. Αν το πεις, το χάνεις διαπαντός το δίπλωμα. Πώς λέγαμε για το κόκκινο. Περνάς με το κόκκινο, σου παίρνουν το δίπλωμα για 2 χρόνια. Άντε ξαναπέρνας το κόκκινο. Εντάξει, γιατί αν πούμε για κανένα πρόστιμο του τύπου 10.000 ευρώ, ας πούμε, αν περάσει το κόκκινο, ξέρεις πολύ δίκιο και να και τώρα με την κρίση και με αυτά και πού θα το. Εκείνο, όχι, θα χάσεις το δίπλωμά σου για 2 χρόνια, δεν θα οδηγήσεις. Και πώς θα πας στη δουλειά, δεν με νοιάζει, ρε φίλε, πώς θα πας στη δουλειά. Δεν με ενδιαφέρει. Βρες τον τρόπο, ναι. Να περάσει το κόκκινο, ήξερες. Να περάσει το stop και να δημιουργήσει ατύχημα, το ξέρεις. Πέρασε stop, δημιούργησε ατύχημα. 5 χρόνια το δίπλωμα. Και πώς θα. Δεν θα πας. Δεν με νοιάζει πώς θα πας, ρε φίλε. Ή θα γίνεις άνθρωπος, ή θα συμμορφωθείς, ή άστο. Όπως και να ακούγεται αυτό. Έτσι ακριβώς. Αυτό είμαστε, όπως και να ακούγεται. Αν δεν βγαίνει από αρχαιακό δρόμο και τρέχει με 180, θα σου πάρουμε το δίπλωμα, ρε φίλε. Ναι, 3 χρόνια, 5 χρόνια. Γιατί είσαι ηλίθιος. Όταν τρέχει με 180 σε επαρχιακό δρόμο, έτσι, ή μου βγαίνει στην Αγνετία με ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει ούτε ασφάλεια, ούτε κταίο, ή έστω και να τάχει, αλλά είναι κακοσυντηρημένο και το πηγαίνει με 180, είσαι δημόσιος κίνδυνος. Όταν είσαι φορτηγατζής και είσαι πάνω το επιτρεπόμενο το βάρος, γιατί σε είπε ο κάθε αφεντικός ότι θα τα φορτώσεις, αλλιώς απολύεσαι, να πας και τον κάνεις καταγγελία, ρε φίλε. Αν δεν γίνεται, πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να κάτι να γίνει, κάτι να αλλάξει. Ας αλλάξουμε τον κακό τον τρόπο, τι να κάνουμε τώρα. Γιατί με τον καλό. Με τον καλό δεν γίνεται, ρε Τάσο, αφού τα βλέπουμε, δεν γίνεται. Τα δοκιμάσαμε, τα ξαναδοκιμάσαμε. Ήρθε ο ένας, ήρθε ο άλλος, ήρθε ο παράλλος, ήρθε το κερασάκι στην τούρτα. Ήρθαν όλοι. Αυτοί τουλάχιστον που περάσανε όλοι. Και αυτοί που θα έρθουνε. Δεν γίνεται τώρα με τον καλό του. Τι να κάνουμε, αφού αυτή η νοοτροπία μας είναι αυτή. Όταν το βλέπεις τον άλλον 50 χρονών με το σκούτερ, το 350. Και παλιμπεδίζει και μου το παίζει τζόβενο και μου είναι χωρίς το κράνος. Με τα γυαλιά ηλίου και με το γυαλί ηλίου, ναι. Έτσι. Και πηγαίνει έτσι γύρες και μου το αφήνει το μηχανάκι εκεί που είναι ολόκληρη θέση για πάρκινγκ, μου το αφήνει έτσι κάθετο στο δρόμο για να μπει στην καφετέρια. Αυτοί είμαστε, ρε φίλε. Θα μου πεις δεν υπάρχει αστυνόμευση για να τους πιάσει όλους αυτούς. Ναι, γιατί κοντά σε σένα θα σε δει και ο πιτσιρικάς και θα κάνει το ίδιο. Θα σε δει ο εγγονός, θα κάνει το ίδιο. Τώρα με βάζει ο άλλος τρικάβαλο πάνω στο παπί και το λέω στο όνομα, ρε φίλε. Τι να κάνω, λέει, εδώ δίπλα είναι το σχολείο, λέει, πήγα να πάρω τα παιδιά, λέει. Σύλλει τα δικά σου τα παιδιά, έχεις αυτοκίνητο, λέει, και πας και τα παίρνεις. Εγώ δεν έχω, λέει, αυτοκίνητο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Άμα έχω αυτοκίνητο, δεν έχω αυτοκίνητο. Δεν τον κόβει. Μου το κάνεις τρικάβαλο και άντε και μου το κάνεις και τρικάβαλο και μου πηγαίνεις και ζιγ-ζάγκα να μέσα στα αυτοκίνητα. Και χωρίς κράνος. Πότε θα βρεθεί ένας να τον πάρει αυτό το μηχανάκι, να του πάρει το δίπλωμα και να τον πει με τα πόδια θα πηγαίνεις στο πένστρο. Αφού δεν αξίζεις, ρε φίλε, να έχεις μεταφορικό μέσο, γιατί είσαι χαζός. Δεν το αξίζεις, τι να κάνουμε. Αφού δεν σκέφτεσαι ο ίδιος την προστασία των παιδιών σου, είσαι χαζός, ηλίθιος. Το πένστρο. Το αφήνει το παιδί μέσα εκεί. Το αφήνεις το παιδί, εσύ στους παππούδες και στις γιαγιάδες εκεί, γιατί πρέπει να πας στη δουλειά και πρέπει να κάνεις και έχεις τις δουλειές σου και αυτά. Και δεν μπορείς να βάλεις όμως χέρι τον πατέρα σου, τη μάνα σου, για να μην στραβώσουν και δεν σου κρατάνε και σου χάσουν και χαλάσεις τη ζαχαρένια σου. Και δεν μπορείς να βάλεις χέρι ότι κοίταξε, πατέρα, είσαι που είσαι 60 χρονών, 70,
Και αναγκαστικά δεν γίνεται, δεν μπορώ, πρέπει να πάω. Ναι, μαζί σου, δεν μπορεί να πάω στη δουλειά. Βάζω ένα καρεκλάκι, δεν χρειάζεται να το δούνει το καρεκλάκι που έχει εσύ και να το αλλάζει συνέχεια. Έτσι, πάνε, πάρε, ρε φίλε, και ένα φθηνό καρεκλάκι. Τι να κάνουμε. Και βάλτε το μονίμως στο δικό του. Αλλά ποιος το κάνει. Έχεις εσύ δει ποτέ παππούς να έχει παιδί πίσω και να έχει καρεκλάκι? Ποτέ. Γιατί να δώσουμε άλλα 50 άρικο να πάρουμε μια καρεκλάκι εκεί. Οπότε, τι περιμένεις τώρα. Τι περιμένεις τώρα. Τι περιμένεις. Να, αυτή, αυτό εδώ πέρα. Είμαστε αυτό. Τώρα, για όσους εκεί στην Ραφίνα έχουν χάσει τα αυτοκίνητά τους, έχουν καεί. Έχει βγει ο αντιπεριφερειακός Ανατολικής Αττικής, ο οποίος έχει πει για το τι χρειάζεται για να καταγραφούν τα αυτοκίνητα, για να τα διαγράψουν από το Μητρό και από ό,τι έχει να, που πρέπει να διαγραφούν πλήρως. Έχει λοιπόν στηθεί τρία συνεργεία από τη Διεύθυνση Μεταφορών, καταγράφουν τα αυτοκίνητα και αυτομάτως τα διαγράφουν το Μητρό. Με τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν θα τους σταλούν ειδοποιήσεις από εφορία, ακταίο, ασφάλεια και θα λάβουν μια σχετική βεβαίωση οι άνθρωποι ότι έγινε αυτό που έγινε, οπότε να μην υποχρεωθούν να πληρώσουν και ότι έχουν σχέση με το αυτοκίνητό τους. Οπότε, εντάξει, ας ελπίσουμε να γίνονται σωστά και σύντομα και να μην δημιουργηθούν επιπλέον προβλήματα στους πληγέντες από ό,τι έχουν ήδη στο μυαλό τους. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναφερθείς. Ναι, εντάξει, η φωτιά, η πλημμύρα. Όσοι έχετε μπει μέσα στο Facebook, ενημερωθήκατε και από εκεί με τα βιντεάκια τα οποία ανεβάσανε, που έχει να κάνει με το πάρκινγκ στο Μαρούσι, το οποίο πόσα αυτοκίνητα... Τρέχανε μέσα στα νερά και στις λάσπες να σώσουν τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι. Που, στο Μαρούσι. Αθήνα, δηλαδή είσαι μέσα στην πόλη. Ξέρω, δηλαδή... Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει ούτε τιμωρία για αυτούς που έχουν τις ευθύνες. Δηλαδή, δεν υπάρχει ευθυξία, ρε παιδιά, παιδιά, φταίω, παρετούμε. Αυτό το παρετούμε έχουμε το ακούσουμε χρόνια. Χρόνια. Είναι γλυκιά η καρέκλα, Τάσου και Γιάννη. Γλυκιά η καρέκλα. Και δεν είναι μόνο, ο μισθός της καρέκλας. Είναι και τα προνόμια της καρέκλας. Ακριβώς. Γιατί, πιστέψτε μας, περισσότερο είναι τα άλλα όλα που κερδίζουν παρά ο μισθός της καρέκλας. Έτσι, αυτό το ξέρετε. Ας πιστεύω ότι περισσότερο το ξέρετε. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι δεν πληρώνουν ποτέ και πουθενά. Ποτέ και πουθενά. Έτσι, για τίποτα. Και στο τέλος με του μήνα θα εισπράττουν κιόλας. Ναι, αυτό είναι το χειρότερο. Ότι παίρνουν και δεν ξοδεύουν. Γιατί δεν χρειάζεται να ξοδέψουν. Δεν έχουν λογαριασμούς, δεν έχουν τίποτα. Είναι και δεν χρειάζεται δεν να έχουν πάγια έξοδα. Και δεν χρειάζεται να ξοδέψουν γιατί όταν πηγαίνει ο κάθε ένας από αυτούς σε οποιοδήποτε κατάστημα, βγαίνει ο τόσο με κόβει καταστηματάρχης και λέει, μας κάνει την τιμή και ήρθατε στο μαγαζί μας να φάτε, να πιείτε, να κάνετε, σας παρακαλώ, δικά μας. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να θέλει κάτι, ναι, κάτι με καμιά αδειούλα, κάτι με κανά έτσι, κάτι με κοινό έτσι, κοινό και... Και σου λέει, να μην πληρώσει για να πάω, για να μην υποστηχώνει και μερικά. Αυτό. Έτσι. Το ένα χέρι είναι βιτάλο. Ακριβώς αυτό. Πώς θα γίνει, να αλληλοβολευτούμε. Πώς μεγαλώσαμε έτσι. Το θέμα δεν είναι πώς θα μεγαλώσουμε. Το θέμα είναι πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά μας. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό εξαρτάται από εμάς. Τον καθένα προσωπικά. Πώς θα το μάθεις. Λοιπόν, έχει πάει η ώρα 9. Να πάμε στο διάλειμμα και μετά, ξέρεις τι, να πάμε κάνουμε ένα διάλειμμα. Να πάμε σε αμιγώς αυτοκινητικά θέματα, να το αφήσουμε, δεν είναι, γιατί 10 εκπομπές θέλουμε.
Λοιπόν, επειδή πήγαμε με πάρα πολύ φορά έτσι. Και στάσχημα. Ναι. Θα πάμε έτσι στο τέλος αυτοκινηστικά, αμυγός αυτοκινηστικό κομμάτι της εκπομπής. Να πούμε ότι τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή FM κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Επίσης από το Facebook, την ομάδα μας στο Facebook, Safety Car, μπαίνετε, γίνεστε και μέλη και μπορείτε να μας στέλνετε από εκεί τις ερωτήσεις σας. Να πούμε λίγο μερικές καλημέρες, γιατί ήρθαν οι καλημέρες και εμείς με αυτά και με αυτά δεν είπαμε τίποτα. Καλημέρα στον φίλο και στον άλφα τον Κώστα Νικολακόπουλο. Καλή άδεια να έχεις, Κώστα. Καλημέρα στον Αστέριο, λέει. Αν σας παρηγορεί αυτό, και εγώ δουλεύω σήμερα, εννοείται ότι σας ακούω όμως. Καλημέρα, καλή δουλειά, Αστέριε. Καλημέρα στον Γιώργο τον Μιχαλόπουλο, τον Γιώργο τον Γρήγορο που λέμε. Καλημέρα στον Δημήτρη. Τάσο, πολύ ωραία φωτογραφία σου στείλε, έτσι. Με φαντάζομαι το καρότσι. Νομίζω ότι εντάξει, βλέποντας αυτό το καρότσι έτσι. Ναι, για τέτοιο καρότσι είσαι. Πώς θα περνάς βέβαια από τα διάφορα πεζοδρόμια που ανεβάζουν και τα αυτοκίνητα οι άλλοι πάνω και δεν χωράει. Ναι, λίγο φαρδί. Είναι λίγο φαρδί. Έτσι, καλημέρα στην Κάθη από Αυστραλία. Κάθη Γεωργιάδης. Καλημέρα στον Μπάμπη στην Αθηνά. Καλημέρα στον Βασίλη, τον αγοραστό, συντονισμένος όπως πάντα. Καλημέρα στον Κώστα από Βέρεια, και αυτό συντονισμένος όπως πάντα. Και πάμε και στην Αναστασία από Βόλο, στον φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο Δαμιανίδη, στον Μπίλια, στον Κώστα τον Φούζα, τον φίλο και συνάδελφο, στην Σόνια, στη Βίκη, συνάδελφο Βίκη, στον Αθανάσιο, στον Δημήτρη από Τούμπα, στην Αναστασία από Βόλο, στο Θανάση, στο Στέλιο, στον Λάζαρο από Καλαμαριά, στην Κατερίνα από Καλαμαριά, και έχει εδώ αρκετά ακόμα, πρέπει να γίνει ανανέωσης. Λοιπόν, επίσης, η εκπομπή, επειδή είναι τέτοιες ημέρες που φεύγετε όλοι και πηγαίνετε προς τις Χαλκιδικές κυρίως. Είναι πολλές οι Χαλκιδικές. Είναι πολλές οι Χαλκιδικές, είναι πολλά τα πόδια της Χαλκιδικής. Θα έχουμε τη δυνατότητα, έτσι, αν θέλετε κάποια ενημέρωση για το αν έχει κίνηση, τι γίνεται εκεί στο δρόμο της Χαλκιδικής κυρίως, για το αν μπαίνουν πάλι στη ΛΕΑ έτσι, συνάνθρωποι μας, έτσι, και οδηγοί. Θέλω να προλάβουν να πάνε 5 και 10 λεπτά να προλάβουν την ξαπλώστρα. Ναι, στο 231-0-287-888 μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, έτσι, στο 231-0-287-888. Έτσι θα μας δίνεται ενημέρωση για το δρόμο της Χαλκιδικής και κατά πόσο έχουμε ακόμα άνθρωπους οι οποίοι μπαίνουν στην ΛΕΑ. Έτσι, να κάνουμε. Τα έχουμε και αυτά. Σταθερή αξία. Σταθερή αξία, ναι. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Λοιπόν, πού θες να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε εδώ. Να πάμε. Ξεκινήσουμε εδώ. Λοιπόν, να πούμε ότι η βενζίνη αρχίζει και παίρνει κεφάλι πάλι. Τάσο. Το γυρίσαμε από το πετρέλαιο πάλι. Α, και όταν πήρε κεφάλι στην τιμή, γιατί βλέπω η τιμή ανεβαίνει. Η τιμή προς τη δόξα τραβά. Ναι, ρε φίλε. Ελλάδα είσαι. Είπαμε, όταν να είναι το πετρέλαιο το βαρέλι, ναι, και εσύ και να πήγαινε στα θερά. Γιατί είναι καλοκαίρι. Και έχουμε τουρίστες. Ναι, εννοείται, ναι. Εννοείται, Σωτήρη. Λοιπόν, έτσι, Ελλάδα είσαι. Έτσι να τα λέμε αυτά. Πέφτει η τιμή του βαρέλιου, η τιμή συνεχίζει και αυξάνεται. Α, εντάξει. Αυτά γίνονται εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε φίλο, καλημέρα. Καλή σου μέρα, Μανώλη. Καλημέρα, τι κάνουμε. Καλά, μια χαρά, Όμηρος είμαι, καλά. Γεια σου, ρε Όμηρε. Πού βρίσκεσαι. Έχω φύγει για Χαλκιδική, πάω όμως από Βασιλικά τώρα που περνάω την Νέα Ρεβεστό. Ναι. Τότε στην αερογέφυρα από πάνω είδα ότι κίνησε πολύ χαλαρή ακόμα από τον κεντρικό δρόμο. 9 και 10. Οπότε είναι σε καλή κατάσταση. Ο δε δρόμος εδώ που πάει για πολύ γύρω είναι ακόμα πιο χαλαρός. Ωραία. Μια χαρά. Δηλαδή περπατιέται άνετα, χαλαρά.
Μια χαρά. Δεν σ' έχουν πρώτη τουλάχιστον μέχρι τώρα, έτσι. Εντάξει, κοίταξε, και πολλοί έχουν φύγει, η αλήθεια είναι, από Παρασκευή. Είχε μια κίνηση χθες. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κίνηση, αν θα παρουσιαστεί σήμερα, θα παρουσιαστεί το μεσημέρι και μετά που κλείνουν τα μαγαζιά. Γιατί αυτοί που θα φύγουν από χθες φύγανε. Άρα λογικά αυτοί θα φύγουν σήμερα, τελειώνει η δουλειά, θα φύγουν από το μεσημέρι και το απόγευμα. Ναι, και αρχίζουν και οι άδειες τώρα πυκνές. Οι άδειες πλέον έχουν ξεκινήσει, οπότε αυτό λέει λογική. Ωραία, ωραία. Όμηρε, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό δρόμο να έχεις. Να είσαι καλά, παιδιά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Όμηρε. Καλύτερη δεν μπορούσε να υπάρξει. Μια χαρά. Και για τον δρόμο του Πολυγύρου και είδαμε και λίγο τον δρόμο από εκεί από Χαλκιδική. Καλά είμαστε. Σε καλό δρόμο είμαστε. Έτσι, είπαμε, σας έχουμε ανοιχτά. Αν κάτι, οτιδήποτε, εδώ είμαστε, το βγάζουμε στον αέρα μέχρι τις 10 που θα είμαστε εδώ. Θα κάνουμε μια συντροφιά. Η Γουμπή Safety Car. Να πούμε ότι η βενζίνη έχει πάρει κεφάλι στις πωλήσεις έναντι του ντίζελ. Πέρασε ο καιρός. Συνήθισε ο Έλληνας στο πετρέλαιο, αφού το είχαν απαγορεύσει. Και τώρα σιγά σιγά ξανά μανά. Γυρίζουμε πίσω στη βενζίνη. 61% πλέον. Έναντι 34,9% του ντίζελ. Μήπως τρέξανε πολύ, πήρανε ντίζελ. Τρέξανε πολύ. Είναι δυνατόν να το λες αυτό το πράγμα. Τρέξανε πολύ. Τρέξανε πολύ. Ναι. Και όντως έτσι έγινε, όχι τίποτα άλλο. Και όντως έτσι έγινε. Γιατί πηγαίνει και λέγανε θέλω ένα ντίζελ. Δεν θέλω ένα αυτοκίνητο, θέλω ένα ντίζελ. Να κοίταξε τώρα το θέμα ποιο είναι. Ότι ίσως όταν πήγαν να κάνουν το πρώτο σέρβις και το δεύτερο, ειδικά το δεύτερο ας πούμε, και μετά και κάτι φίλτρα και κάτι τέτοια. Εντάξει, αναλόγως την εταιρεία. Ναι, ενώ είχαν συνηθίσει ας πούμε, να κάνουν ένα σέρβις με 150 και τους είπαν 300 ας πούμε. Εντάξει. Είπαμε αναλόγως την εταιρεία. Πού θα πας. Ναι, αναλόγως στην εταιρεία, αλλά. Παίζει μεγάλο ρόλο. Αυτό σου λέω. Να λίγο τα σέρβις λίγο πιο ακριβά. Να λίγο πιο ακριβά είναι πλέον, ή ούτως ή άλλως είναι πιο ακριβά σε τιμή τα ντίζελ από τις βενζίνες. Να το γεγονός ότι πλέον οι εταιρείες που βγάζουν και κινητήρες βενζίνης, οι οποίοι είναι πραγματικά πολύ οικονομικοί. Ακριβώς. Να λίγο το ότι η διαφορά ντίζελ και βενζίνης δεν είναι τρομακτική αυτά τα λεπτά πλέον που είναι, ας πούμε, έχει διαφορά. Να κάτι δημοσιεύματα που κυνηγάνε τα ντίζελ. Να κάτι θα σταματήσουν τα ντίζελ εδώ και εκεί και στη Ρώμη και στο Παρίσι και στις μεγάλες πρωτεύουσες και στις Αθήνες και όλα αυτά. Και επειδή ακριβώς είναι μεγάλες πρωτεύουσες, άρα και εσύ σκεπτόμενος λες αφού το κάνουν έξω μεγάλες πρωτεύουσες και εγώ Ελλάδα μεγάλη πρωτεύουσα εδώ Αθήνα ας πούμε, θα έχω πρόβλημα. Ναι. Έχουμε αυτή τη λογική εμείς. Το ότι αυτό που κάνουμε στην Γερμανία στην Στουτγκάρδη, ναι, συγκεκριμένα που απογορεύσανε κάποιους κινητήρες γύρω... γύρω 4, σου λέω πα, θα έρθει και εδώ να μας απογορεύσουν. Πάμε να δούμε λίγο έτσι ποια βενζινοκίνητα είναι τα πρώτα σε πωλήσεις στην χώρα μας. Με το Fiat Panda, πρώτο και καλύτερο, 2063 πωλήσεις. Το Volkswagen Polo, πολύ ανεβασμένο τάσο. Πάλι τώρα λίγο κάτω, γιατί λέμε τώρα για τα αυτοκίνητα. Το Fiat Panda. Πόσο καιρό έχεις να δεις διαφήμιση του Fiat Panda. Ναι. Πόσο καιρό έχεις να δεις. Χρόνια, ναι. Και όμως βλέπεις... Δεν έχει σημασία. Ναι, ο κόσμος... Μπορεί να το κάνεις και... πιστεύω ότι τα περισσότερα από εδώ πρέπει να είναι εταιρικά. Ναι, παίζει να το κάνει. Μπράβο, να τα λέμε. Εταιρικά. Πρόσεξε όμως, ο κόσμος πλέον ξέρει να ανοίξει ένα... Γιατί δεν θα... Πριν τρέξει σε αντιπροσωπείωση όπως κάναμε παλιά, θα πάρει ένα περιοδικό. Μπράβο, και έπρεπε στο περιοδικό και διάβασε. Θα πάει, στους πίνακες πίσω και θα πει: για να δω, ρε παιδιά, μέχρι θέλω να πάρω, τι θέλω να πάρω, βενζίνη. Μέχρι που με παίρνει, μέχρι 11.000, 12 maximum. Σημειώνω. 12.000. Έχουμε αυτό, αυτό, αυτό. Τα κυκλώνει εκεί, τα κάνει. Και βλέπει, ας πούμε, το Fiat Panda είναι μέσα. Γιατί είναι μέσα. Από αυτά εδώ πέρα που βλέπω εδώ τουλάχιστον, εκτός από το Hyundai το i10 και το Toyota το Aygo, που παίζουν περίπου εκεί, το Fiat Panda είναι το φθηνότερο. Και πάμε μετά, Volkswagen Polo. Νέο Polo, νεωμένο, τους κινητήρες του, πρόσφατα παρουσιασμένο.
Volkswagen Polo, ναι. Το οποίο είναι το πιο ακριβό από τη λίστα των 10. Μαζί με το Micra και το Yaris. Opel Corsa, τρίτο. Τέταρτο το Yaris. Αυτό, το μεταξύ, αυτή η εικόνα με ξενίζει, έτσι. Όχι με ξενίζει, με ξενίζει. Δηλαδή να δω μια λίστα και να μην δω επάνω το Yota Yaris, ας πούμε. Είναι περίεργο, ναι. Πέμπτο το Nissan το Micra, έκτο το Hyundai το i10, το οποίο έχει πολλές εταιρικές πωλήσεις, η αλήθεια είναι. Έβδομο το Peugeot το 208, το οποίο αν και λίγο τσιμπημένο το λες, αλλά απ' την άλλη με τον κινητήρα που έχει δικαίως. Το Yota Aygo, το οποίο έρχεται και το καινούριο και ενισχύει ακόμα περισσότερο τη θέση του. Citroën C3 και η Picanto. Και να πάμε λίγο και στα diesel. Εδώ αλλάζει το σκηνικό. Ναι, ενώ είχαμε στην αρχή εδώ Ιταλό, Γερμανό, Γερμανό στις τρεις πρώτες θέσεις. Πάμε σε Γάλλο, Γάλλο και Ιαπωνέζο, Γάλλο. Πεζό 208 λοιπόν, πρώτη θέση, δεύτερο νέο κλειό και όχι άδικα. Έχω παίρνει με το κλειό να έχω τις πρώτες θέσεις. Θα πει τώρα έχουν διαφορά γύρω στα 100, γύρω στα 200 αυτοκίνητα στις πωλήσεις. Αλλά περίμενε τον ενοκλειό. Νισάν Κασκάι. Νισάν Κασκάι. Τρίτο. Έτσι που είναι πιο ακριβό, πολύ πιο ακριβό από όλα. Βλέπεις δύο μικρά και ένα SUV. Ναι. Και πάμε και κάτω. Τι για τα Γιάρης, Νισάν Μίκρα, ο Πελάστρα, Mercedes Alpha Class. Πλέον η καινούρια. Citroën C3, το Dacia, το Duster και το Hyundai το i20. Μέσα της λοιπόν δύο SUV. Και εκεί που παίρνει πρωτοκαθεδρία φυσικά το Yota είναι στα υβριδικά. Λόγω έλλειψης και ανταγωνισμού. Ναι, ακριβώς. Με ένα Yaris πρώτο, ένα CHR δεύτερο και ένα Auris τρίτο. Και μετά με Suzuki Swift και Mercedes GLC και Volvo XC60 με 39 πωλήσεις. Από 39 πωλήσεις. Και top ηλεκτρικά, BMW i3 το 11 πωλήσεις, Volkswagen e-App πάλι και αυτό και το Smart Fortwo. Πάντως εδώ πέρα αν θέλουμε να πούμε κάτι, έτσι αν είναι κάποιο από το συμπέρασμα της όλης υπόθεσης, είναι ότι η βενζίνη αρχίζει έτσι και πάλι γίνεται σιγά σιγά. Καιρός ήταν πλέον, γιατί είπαμε έχεις σταμάτησε πλέον αυτή να είναι μόδα το να πάρεις ένα diesel αυτοκίνητο, γιατί κάποιες μικρές και ήταν μόδα. Αυτή η απαγόρευση που είχαμε στα μεγάλα στα κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εντάξει, κάπου σταμάτησε και αυτό. Πραγματικά ήταν ειρωνία, δηλαδή το να πηγαίνει όλος και να ζητάει να πάρει ένα αυτοκίνητο ένα diesel. Εντάξει, ήταν λίγο τρελό. Τώρα γύρισε ο κόσμος στη βενζίνη. Η βενζίνη δεν γυρίζει προς τα κάτω. Αυτό θέλουμε, να γυρίσει η βενζίνη προς τα κάτω. Όταν θα τη φάσει την εξίσωση στο κεφάλι, εκεί να δεις τι χαρά θα κάνουν και αυτοί που έχουν diesel. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να ξυπνήσει κάποιος και να πει για την εξίσωση. Δεν έχει διαφορά το πώς βγαίνει. Έτσι, από το... Άστο λίγο να το κάνω θέλω. Άστο λίγο κάτω. Άστο, αυτό είναι παλιό. Αυτό είναι παλιό. Λοιπόν, μπορεί να ξυπνήσει οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε κυβέρνηση και να κάνει μια απλή εξίσωση, έτσι. Βλέπεις και έξω, δεν είναι διαφορές μεγάλες, diesel βενζίνης. Ναι, αλλά έξω πέφτει το βαρέλι, πέφτει και τιμή. Ναι. Εντάξει, καλά, άστο. Αυτό πάει με την προηγούμενη κουβέντα της προηγούμενης ώρας, που δεν ήταν αυτοκίνητο. Άστο. Από γλυφάδα σας ακούω, λέει, αλλά είμαι Κατερινιώτης. Το έχω κάνει αέριο, λέει, αλλά λένε ότι θα πάρω στο χέρι, λέει, τον κινητήρα. Εσείς τι λέτε? Καταρχήν, άκου να σε πω. Το ότι το έκανες αέριο με το θα το πάρεις στο χέρι, αυτό είναι, ας πούμε, μύθος. Δεν είναι ότι όποιος κάνει αέριο το αυτοκίνητο το παίρνει στο χέρι. Καταρχήν πρέπει να μας γράψεις σε τι αυτοκίνητο έχεις βάλει αέριο. Υπάρχουν μερικά αυτοκίνητα τα οποία δέχονται πραγματικά οποιαδήποτε μετατροπή. Μεγαλόψυχα το αέριο. Το δέχονται πάρα πολύ όμορφα. Και υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία δεν το δέχονται πολύ καλά το αέριο. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι κακοί επαγγελματίες οι οποίοι θα σε πούνε ότι ναι, μπαίνει. Εννοείται. Έτσι.
Είναι σαν αυτούς που λέει, ξέρεις να κάνεις εκείνο, ξέρω. Ξέρεις να κάνεις πλακάκια, ξέρω. Είσαι μάγειρας, είμαι. Είσαι τέτοιο, ξέρω απ' όλα. Υπάρχουν και αυτοί που ξέρουν απ' όλα. Αυτούς ξέρω όλες, δεν μπορώ. Και μιλάμε πλέον για αυτοκίνητα παλιάς τεχνολογίας. Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι, να κάνεις ένα αυτοκίνητο 3-4-5 χρονών, να το πας το κάνεις αέριο, είναι τραγικό, έτσι. Κι όμως έχουν και τέτοια παραδείγματα. Είναι τραγική. Λοιπόν. Γράψε μας τι αυτοκίνητο έχεις από περιέργεια. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πρώτον, να μπει σε αυτοκίνητο το οποίο δέχεται, όμορφα. Δεύτερον, να μπει από επαγγελματία, ο οποίος ξέρει πραγματικά τη δουλειά του και ξέρει πραγματικά πώς να κάνει τις ρυθμίσεις για να σου βάλει το αέριο. Και τρίτον, να σου πει πώς θα πρέπει να κινείσαι με το αέριο. Αν γίνουν αυτά τα τρία πραγματάκια... Από μεριάς του. Και από μεριάς σου... Να τα τηρήσεις. Έτσι. Και να το έχεις καλό συντηρημένο. Δεν θα έχεις πρόβλημα. Εντάξει, το ποτέ είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά δεν θα έχεις πρόβλημα. Έτσι, αν κάνεις αυτά τα τρία πραγματάκια. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει πολλούς όντως να τα παίρνουν τα κεφαλάρια στο χέρι. Γιατί βάλαν το αέριο και σου λέει, αφού έβαλα αέριο πρέπει να είμαι με το αέριο συνέχεια. Το αυτοκίνητο δεν μας έγραψες. Ναι. Λοιπόν, έτσι που λες. Πάνε εκεί, ξεκινάνε, μπαμ, αέριο. Βγαίνουν ταξίδι, αέριο. 300 χιλιόμετρα, σερί, αέριο. Δεν το γυρίζουν ποτέ στη βενζίνη. Πάνε σε κανένα βουνό, σε καμιά ανηφορική, έτσι με στροφιλίκια με αυτά, αέριο. Κάτσε ρε φίλε. Πώς θα γίνει? Αέριο. Γι' αυτό το βάλα. Ναι. Εκείνα το λίγο στη βενζίνη, ποια βενζίνη, αέριο. Είναι στην κίνηση μέσα, στην Τζιμισκή, εκεί στην Γλυφάδα που λέει εδώ ο φίλος. Είναι μέσα στην κίνηση, σταμάτα ξεκίνα, δεν το γυρίζει η βενζίνη. Αέριο. Βγαίνει στους φίλους του που λες, κοκορεύεται λοιπόν, σαν γνήσιος Ελληνάρας. Και λέει ότι βάλα αέριο και είμαι με 50%-40% κάτω είμαι. Εννοείται. Ας είναι καλά το αέριο. Έτσι. Γεμίζω με 20 ευρώ και το ένα και το άλλο. Και κάνω 400 χιλιόμετρα, ναι. Και είμαι άρχοντας. Και μετά που λες, αφού κάνει όλη αυτή την διαδικασία, την κακή διαχείριση του αερίου στο αυτοκίνητό του, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που μπορεί να είναι από του χρόνου που το έβαλες, σε 2 χρόνια που το έβαλες, και το παίρνεις στο χέρι. Αρχίζουν τα προβληματάκια. Λοιπόν, αρχίζουν τα προβληματάκια και κάποια στιγμή το παίρνεις στο χέρι. Και επειδή συνεχίζεις να είσαι Ελληνάρας και να κοκορεύεσαι ότι έκανες την πιο σωστή κίνηση από όλους και οι άλλοι χαζοί, ενώ είσαι έξυπνος και το ξέρεις, και βγαίνεις για καφέ που λες με το φίλο σου τον Τάσο. Και τόσο, να μωρέ, έκαψε μηχανή και έτσι και τέτοιο. Και σου λέω τόσο, γιατί ρε, από το αέριο. Εντάξει μωρέ, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι, να σου πω ρε Τάσο, τα έβγαλε τα λεφτά του, εγώ 2 χρόνια ξέρεις τι, γλίτωσα. Αυτό. Έτσι πάει το έργο. Το έχω ακούσει παιδιά, δηλαδή στο σταυρό που σας κάνω το έχω ακούσει σχεδόν 10 φορές. Σχεδόν από 10 άτομα. Το νούμερο είναι τρομακτικό, έτσι, να ξέρετε. Το νούμερο είναι τρομακτικό να το ακούσει από 10 άτομα. Ότι έλα μωρέ, αφού τα έβγαλε τα λεφτά του, πήγε ο άλλος, έβαλε το σύστημα 800 ευρώ. Στα 2,5 χρόνια, επειδή δεν ήξερε να το δουλεύει, το πήρε στο χέρι και ήθελε να μου αποδείξει ότι εγώ κάθε χρόνο έβγαζα 500. Κατάλαβες, έβγαζα, κέρδιζα 500, άρα το έβγαλα. Έκανα δεν είναι απόσβεση. Έτσι, ρε φίλε. Μα έτσι το σκέφτεται. Έκανε την απόσβεση. Και δεν λέτε, είναι το θέμα το έκανε. Τα λεφτά ναι, του. Άρα να δώσει τα 800, έδωσε τα 800. Τα έβγαλα. Ναι, θα πληρώσει 1000 για να κάνει αλλαγή τον κινητήρα. 1800. Άρα στο σύνολο τι έβγαλε. Το 0. Αλλά μπήκε στη διαδικασία να αλλάξει κινητήρα, ας πούμε. Εντάξει, έτσι και τώρα. Ένα αυτό εδώ πέρα. Ένα. Φλαράκι μας εδώ, είχα λέει στο Αλφα Ρώμα για 2 χρόνια και ποτέ δεν είχα πρόβλημα, συνέχεια αέριο, αδερφέ, καθόλου βενζίνη δεν χρησιμοποιούσα. Και ερχόμαστε πάλι σε αυτό που είπαμε πριν. Ιταλικό αυτοκίνητο. Οι Ιταλοί λοιπόν, επειδή χρόνια είναι από τους πρωτοπόρους στα αέρια,
φροντίζουν. Ενδεχομένως γι' αυτό να μην είχες πρόβλημα ποτέ. Σε άλλο τώρα που έχεις μπορεί να σου βγάλει. Έτσι, κάποιες άλλες προέλευσης αυτοκίνητο, ας πούμε, μπορεί να σου βγάλει. Είναι όλα... Εντάξει, σχετικά, να ξέρεις. Αυτά. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Και δεν σημαίνει επειδή δεν έβγαλε τότε, επειδή είχες δύο χρόνια, ότι δεν είναι και το σωστό που έκανες. Συνέχεια, έρα, αδερφέ, που γράφεις. Μην πες με την τύχη σου με τέτοια πράγματα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9.30. Πάμε στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Ελπίζω να το απολαμβάνετε όσο και εμείς έτσι, αυτό το τραγούδι του φίλου μας του Ντίο, να πούμε, γιατί είμαστε και Ντίο εδώ. Έτσι, Τάσο, που ήθελες να φύγεις κιόλας. Μας αφήσεις μόνος από πάλι. Αλλά έτσι είναι. Θα το πω. Έτσι είναι. Τάσκο Τσάνης. Έτσι, μέσα στην εβδομάδα εδώ έγινε Χάσο Μπαμπάς. Για πρώτη φορά. Μέσα να κατσχολούμε. Έτσι που λες. Και τώρα έχει κάνει ήδη το πρόγραμμα. Αύριο, ας πούμε, τον Grand Prix της Ουγγαρίας θα κάτσει, λένε, το δει με το γιο του. Εννοείται. Την άλλη εβδομάδα θα κάτσει να δει μάτς τα διάφορα ευρωπαϊκά με το γιο του. Ό,τι κάνει κανένα στους φιλολογικούς μπαμπάς, ρε φίλε. Καλότυχος, γερός. Ευχαριστώ. Δυνατός. Δεν σου λέω πολλά. Κάτι να πάρει από το θείο Μάνο. Μην πάρει όλα τα δικά σου. Μόνο αυτό. Εδώ, από το θείο. Πρέπει να δει. Αυτό που και είπα, να δει φόρμουλα. Τώρα. Την Κυριακή πρέπει εδώ. Θα τον έχεις εδώ αγκαλιά και θα του βάλεις ήχο. Τους ήχους. Άντε, σένα περιμέναμε να ακούσεις. Σένα περιμέναμε να μας το πεις. Θα είναι εντυμένος κατάλληλα. Για να μπορέσει να δει, να παρακολουθήσει. Παρακολουθήσει, εντάξει, δεν είπα. Να παρακολουθήσει, ναι. Πίστεψε με, θα παρακολουθήσει. Το μόνο σίγουρο. Έτσι, μια εβδομάδα. Δεν είναι το μωρό, θα παρακολουθήσει. Ποιος το κορυφαίο, δεν ξέρεις, στη γυναίκα του παιδί μου που σε φόρμουλα αυτά τα Grand Prix που προηγήθησαν πριν γεννηθεί, δυνατά η φωνή, ναι, και κοντά είναι να ακούει, ακούει τους σύγχρονους. Βάλτε κοντά, μπράβο, βάλτε κοντά, μπράβο, γρήγορα. Μπράβο, να ακούει σιγά σιγά και να παίρνει... Έτσι. Καθένα τον πόνο. Καλημέρα λέει για... Ναι. Θα το... Κοίταξε, ο κινητήρας... Κινητήρας, η λογική λέει ότι τραβάει για να γίνει μετατροπή. Θα... Αυτό που συμβουλεύουμε να κάνεις, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε για όλους τους κινητήρες έναν προς έναν ότι μπαίνει, έτσι, και το μοντέλο σου είναι και η αλήθεια είναι από αυτά τα μοντέλα τα δεινοσαυρικά που λέμε εμείς. Ξέρεις εσύ. Ναι. Δηλαδή έχω να δω τέτοιο, αν δεν μου το έλεγε δεν το θυμώ. Κατάλαβες πως το λέω. Έτσι. Θα πρέπει να ρωτήσεις και όχι έναν, δύο θα ρωτήσεις. Και τους κοιτάζεις μέσα στα μάτια θα σου απαντήσουνε. Θα το έχουμε και αυτό. Πρέπει να γίνουμε και ψυχολόγοι τώρα, έχουμε γίνει και αυτό. Δεν γίνεται. Όχι εμείς, ξέρεις, κατάλαβες. Δηλαδή πας να αγοράσεις κάτι και γίνεις ψυχολόγος. Δηλαδή τώρα τι γίνεται τώρα. Η λογική λέει πάντως ότι γίνεται. Σε αυτό. Με το εξτρά λαδάκι να ποτίζει μέσα, γίνεται. Αυτό μας είπε ότι μπορούσα να λέει λαδιέρα. Λαδιέρα, λαδιέρα. Ναι, ναι, η λαδιέρα. Μάστορος, η λαδιέρα. Το λαδώνει το πιστόνι. Πώς ακούστηκε έτσι αυτό, το λαδώνει το πιστόνι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο πραγματάκια έτσι για εσάς που πηγαίνετε στις παραλίες και κάνετε εκεί τα μπάνια σας. Βγαίνετε που λες, το αμάξι έχει γίνει φούρνος πραγματικά. Έχει πιάσει κάτι θερμοκρασίες μέσα 50 βαθμούς και 60. Και πηγαίνουν που λες, με το που μπαίνουν μέσα, μπρος και το κλιματιστικό φουλ. Και να κρυώσει γρήγορα. Ναι, αλλά είναι λάθος. Για πάμε λίγο να σας πούμε πώς είναι η σωστή διαδικασία μετά το μπάνιο σας και εφόσον το αυτοκίνητο σας βράζει πραγματικά, τι πρέπει ακριβώς να κάνετε για να πιάσει θερμοκρασία.
έρευνες λοιπόν έχουν δείξει ότι όταν η εσωτερική θερμοκρασία μέσα στο αυτοκίνητο είναι 35 βαθμούς Κελσίου, οι αντιδράσεις του οδηγού μειώνονται κατά 20% από το αν οδηγούσε με 25 βαθμούς θερμοκρασία, Τάσο Κοτσάνη. Επίσης, σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο θέμα, έχουν εντοπιστεί 5 βασικά λάθη για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού που η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τους 60 βαθμούς Κελσίου μέσα στο αυτοκίνητο, να μιλάμε, έτσι. Που μπαίνεις μέσα και πας να πιάσεις το τιμόνι ή το λευγέ και δεν μπορείς να πιάσεις τίποτα. Σε ακουμπάει εκείνο το μεταλλικό από τη ζώνη ασφαλείας και σου αφήνει σημάδι. Δεν μπορείς να κάτσεις. Έτσι ακριβώς. Και... η σωστή λοιπόν. Να πούμε λίγο τα λάθη, έτσι. Το μεγαλύτερο λάθος είναι η άμεση ενεργοποίηση του κλιματισμού. Κάτι. Η σωστή αντίδραση. Έχει τώρα τη γυναίκα σου, λέει πάνε, άνοιξε το αυτοκίνητο, άνοιξε τον κλιματισμό. Και ύστερα θα μπω. Εννοείται. Πώς θα μπει μέσα το παιδί. Ναι, γιατί η γυναίκα έχει διαβάσει την έρευνα και ξέρει. Ναι, πώς θα μπει μέσα πάνε, το παιδί. Βάλε, άνοιξε. Και... πώς θα μπει μέσα το παιδί. Ένα παιδικό καθισματάκι, πώς το βάλεις. Με 60 βαθμού μέσα. Έτσι ακριβώς. Αν δεν έχεις όμως παιδί και είσαι με το πρόσωπο. Τώρα την έχεις δίπλα να κοίγεται. Με το πρόσωπο. Το πρόσωπο δεν θα σε πει ότι εσύ δεν είναι ένα σημάδι δίπλα να καίγεται. Ναι, αλλά δεν θα σε. Κάτσε, ρε, Τάσο, περίμενε. Δηλαδή θα βγείτε από τον μπάνιο. Θα είσαι στην ξαπλώστρα εκεί και θα τα μαζεύετε για να φύγετε και θα σε πει πού είσαι. Τράβα εσύ, άνοιξε το αυτοκίνητο, βάλτε το κοντίσιον και έρχομαι εγώ. Εννοείται. Θα το κάνει. Τη χωρίζω να ξέρει. Ναι, έτσι. Ναι, εντάξει, άστο. Άμα έχετε τέτοιε γυναίκε. Ναι. Άμα έχετε τέτοιε κοπέλε, γιατί μιλάμε τώρα για σχέση, έτσι. Το καλύτερο που θα έχετε να κάνετε είναι να τη χωρίσετε, να βρείτε άλλη. Σας το λέω ο Μανολάκης, έτσι, για αυτοκίνητα και γυναίκες εδώ, ναι, θα ακούτε εμένα. Ναι. Λοιπόν, ενέρεφε, δηλαδή άμα σε στέλνει από τη σχέση να πας να ανοίξεις τα παράθυρα και τα τέτοια για να μπει η πριγκιπέσα, άστο, πού να παντρευτείς και μετά τι θα σε κάνει. Άστο, σου λέω, εγώ τελείωσα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η σωστή αντίδραση είναι να ανοίξουμε τα παράθυρα και τις πόρτες για να μπει πιο φρέσκος. Δροσερό δεν θα το λες, αλλά τουλάχιστον από τις 60 βαθμούς οι 35 που είναι έξω θα σπάσει. Αμέσως λοιπόν μόλις μειωθεί η θερμοκρασία, τότε ο οδηγός μπορεί να ενεργοποιήσει τον κλιματισμό ο οποίος θα έχει και ανταπόκριση, έτσι. Ακόμα ένα λάθος που κάνουν αρκετοί οδηγοί είναι να βάζουν επιλογή της ανακύκλωσης. Για τους ειδικούς είναι ένα κλασικό λάθος. Πρέπει να βρίσκεται στην επιλογή ότο, ώστε η ροή του αέρα να ρυθμίζεται ομοιόμορφα και αποτελεσματικά. Υπάρχουν κάποια καλοκαιρινά πρωινά, κυρίως σε περιοχές που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο, που είναι δροσερά. Καλό είναι να μπει σε λειτουργία το κλιματιστικό ακόμα και σε αυτά τα μέρη, γιατί αποτρέπεται η πιθανότητα θολώματος του μπαμπρίζ. Είναι επίσης πολύ σημαντικό η αεραγωγή να βρίσκονται σε σωστή θέση και να επιλέγουμε τη σωστή ροή του αέρα. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο να βάζουμε σε λειτουργία τον κλιματισμό και να μην αισθανόμαστε δροσιά. Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες, δεν έχει να κάνει με θερμοκρασία, αλλά με το προς ποια κατεύθυνση ρέει ο αέρας στην καμπίνα, προκειμένου να επιτεθεί ομοιόμορφη κατανομή της ροής, έτσι του αέρα. Οι αεραγωγοί πρέπει να δείχνουν προς τα πάνω και όχι προς τα πρόσωπα των ανθρώπων. Και πάμε τώρα στο πιο σημαντικό. Όπως γίνεται με όλα τα μέρη του αυτοκίνητου, έτσι πρέπει να λειτουργούμε και με τον κλιματισμό. Πρέπει τουλάχιστον ανά 15.000-20.000 χιλιόμετρα να αλλάζουμε φίλτρο καμπίνας. Και πιστέψτε μας, αν έχετε να αλλάξετε πολύ καιρό φίλτρο καμπίνας και πάτε να αλλάξετε, θα εκπλαγείτε με το τι έχει επάνω και το τι εισπνέετε. Καταρχήν, θα δείτε ζωήφια τα οποία δεν τα έχετε δει στα καλύτερα ντοκιμαντέρ του National Planet και του Animal Planet και του National Geographic και όλα αυτά. Θα δείτε πράγματα, επίσης, που υπήρχαν τέτοια έντομα. Θα τα δείτε όλα. Για να υπάρχει και σωστή ροή του αέρα, αλλά και για να αναπτυχθούν μικρόβια στο φίλτρο που θα περάσει στην καμπίνα. Έτσι, μια φορά λοιπόν το χρόνο, καλή συντήρηση του κλιματισμού πριν συνεργείο με συμπλήρωμα φρέων, πριν το καλοκαίρι. Παιδε. Και να ξέρεις ότι οι ειδικοί λένε επίσης, Τάσο και Σωτήρη Δασκαλάκη, ότι ακόμα και το χειμώνα, έτσι, μια φορά τουλάχιστον το μήνα πρέπει να ανοίγουμε το κλιματιστικό. Και όχι προς τη ζέστη, προς το κρύο. Θες μείνει απ' έξω, άστο να δουλέψει και ξαναμπες μετά μέσα. Σβήστο και μετά ξαναμπες και φύγει. Έστω να αφιερώνεις, παιδί μου, 5 λεπτά από το χρόνο την Κυριακή. Ναι. Θα κατέβω κάτω, 5 λεπτά θα καθίσω μέχρι να πάρω ένα τηλέφωνο έτσι κάποιο φίλο εκεί να δούμε τι γίνεται, τι κάνει, τι είναι αυτό. Αναγνωστό που το έχεις κάνει. Ναι ρε φίλο, βοηθάω την κατάσταση.
Να δώσουμε λίγο έτσι, λίγο από την τραγουδάρα αυτή, λίγο για τον κόσμο που πηγαίνει Χαλκιδική. Λίγο. Καλή και ποιοτική μουσική, έτσι, μόνο στην εκπομπή Safety Car. Μήπως να δούμε έτσι μετά τη ζούγκλα να κάνουμε καμιά εκπομπή μουσική, έτσι, φίλε. Να πούμε και το Ζαγόρα να κάνουμε και κάτι έτσι. Θες και μετά τη ζούγκλα. Όχι, να κάνουμε Παρασκευή μετά τη ζούγκλα και το πάρουμε μονοκοπανιά μέχρι το Σάββατο. Πόσο πιστεύεις να αντέξεις εσύ? 2 Παρασκευές. Πολύ είπες. Εσύ. Μία και τέλος. Εσύ. Λοιπόν. Μία και τέλος. Και θέλετε να πάρετε καινούριο αυτοκίνητο, λοιπόν. Και... εντάξει, όλα καλά. Έχουμε τα λεφτά για να πάρουμε έτσι καινούργιο αυτοκίνητο. Τα επενδύσεις γύρω στα 10 με 15.000 πάρεις αυτοκίνητο. 10, 11, 12, 13, πες 15, ναι. Να σας πούμε λίγο έτσι το τι κοστίζει πλέον η συντήρηση ενός αυτοκινήτου για μια πενταετία. Έτσι, γιατί να έχετε μια ιδέα το τι γίνεται. Γιατί καλό είναι, ας πούμε, να το πάρετε το αυτοκίνητο, να ξέρετε λίγο έτσι τα κόστη. Πέρα από το από τα service, ας πούμε, γιατί έχουμε τα service, έχουμε την ασφάλεια και έχουμε και τα τέλη κυκλοφορίας, καταναλώσεις, όλα αυτά. Προσέξτε λοιπόν τι γίνεται. Ένα Citroën C3 βενζίνη, 1200, με 82 ύπους, με τα service κανονικά στην εταιρεία. Έτσι, να πούμε ότι το σύνολο για τα 5 χρόνια service είναι περίπου στα 8 κατοστάρικα, 780. Κόστος κατανάλωσης καυσίμου, το οποίο για 75.000 χιλιόμετρα την πενταετία, που είναι 15.000 χιλιόμετρα το χρόνο, είναι γύρω στα 5.800. Κόστος ασφάλισης 1.500 ευρώ, τέλη κυκλοφορίας 540 ευρώ. Σύνολο για 5 χρόνια 8.600 ευρώ, βασισμένο στις εργοστασιακές τιμές, έτσι, το κόστος βενζίνης. Εννοείται. Και με τις μέρες τιμές της βενζίνης. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται, Τάσου. Θα γυρίσει ο άλλος και σου πει: εγώ δεν κάνω 15.000, κάνω 12.000. Ναι, αλλά και το Citroën το C3 είναι υπολογισμένο με 4,5 λίτρα που λέει η εταιρεία ότι καίει ο συγκεκριμένος, ας πούμε, κινητήρας. Αλλά εσύ, επειδή θα κάνεις και άλλες διαδρομές, θα πεις και θα σε πάει 6,5. Οπότε περίπου είναι η μία ή άλλη, να ξέρετε. Αν βάσετε 1,5-2 λίτρα από το εργοστασιακό που λέει. Και με την ίδια λογική, ένα Ford Fiesta 1000 EcoBoost, πάμε και αυτό στα 8.500 ευρώ. Ένα Hyundai i20 9.600 ευρώ. Ένα Nissan Micra 900 με 90 ύπους, με όλη αυτή τη λογική που είπαμε, με υπολογισμένα δηλαδή 4 σέρβις, κόστος κατανάλωσης, κόστος ασφάλισης πενταετίας και τέλη κυκλοφορίας 8.300 ευρώ. Και βλέπεις, περίπου είναι παρόμοια όλα αυτά, έτσι. Αυτά τα αυτοκίνητα. Εδώ, 1200, 1300, 1400 τάσο. Και από ό,τι βλέπω, το πιο φθηνό νομίζω είναι... έχει από 8200 μέχρι 9.500. Ναι, το πιο φθηνό ήταν το Volkswagen, το Polo, στις 7.600. Λόγω ότι ξεκινάει και χαμηλή φαίνεται η κατανάλωσή του, και τα τέλη κυκλοφορίας είναι λίγο πιο χαμηλά. Λόγω του λείπουν και όλα σέρβις. Αυτά. Ναι, του λείπει και ένα σέρβις το πρώτο χρόνο, δεν κάνει σέρβις, κάνει στο δεύτερο απευθείας 220 ευρώ. Σέρβις τέταρτου χρόνου 380 ευρώ. Αυτές τις τιμές τι θυμάσαι εσύ στα αυτοκίνητα που... δηλαδή τα αυτοκίνητα, ας πούμε, της δεκαετίας του 90, το 2000, ας πούμε. Αρχές, 95, 97, 98, 99, 2000, 1, 2. Δεν θυμάμαι τέτοια νούμερα, ρε φίλε. Όλες. Πολύ αποστηρωμένα γίνανε όλα. Και δεν ξέρω κατά πόσο, όχι αν αξίζει τον κόπο. Ξέρεις τι γίνεται. Φτάνεις σε σημείο και λες, ναι ρε φίλε. Πόσα χρόνια εγγύηση, έχω 3 χρόνια εγγύηση. Συνήθως οι περισσότεροι. Είναι και μερικοί που δίνουν και 5. Είναι και μερικοί που δίνουν και 7, εντάξει. Πάμε σε ένα αυτό, σαν normal κατηγορία που δίνουν 3 χρόνια εγγύηση. Και λες, έχω 3 χρόνια εγγύηση. Θα πληρώσω και τον τέταρτο χρόνο 380 ευρώ σέρβις. Μου φαίνεται τρομακτικό, γιατί θυμάμαι ότι τα αυτοκίνητα, πούμε, τα παλιά που είχαμε, με 380 ευρώ, πέρα από τα
Από όλα τα φίλτρα, τα πάντα, μέχρι καθαρισμό μπέκ κάναμε, κάναμε αλλαγή μάντες, κάναμε τα πάντα και δεν φτάναμε 380 ευρώ. Πάλι, διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία. Ναι. Α, μπράβο. Εντάξει, ναι, ναι. Άλλες εταιρείες βλέπω εδώ είναι πιο φθηνές, ας πούμε. Αλλά, εδώ πέρα, ας πούμε, ένα Seat Ibiza είναι 320. Ένα Yaris, ας πούμε, εδώ, το μεγαλύτερο σέρβις είναι τέταρτο χρόνο, 180 ευρώ. Τρομακτική διαφορά, έτσι. 240 ευρώ είναι από το Renault Clio το πιο ακριβό σέρβις. Ενώ το Peugeot έχει πιο φθηνό σέρβις. 360 είναι του Corsa. Διαφέρουν από εταιρείες, εταιρείες διαφέρουν. Λες τώρα, ναι, μαζί σου. Θα το κάνω. Θα λάβω το βραβείο μου. Και το βραβείο όταν κάνεις τα σέρβις στην ώρα σου και όταν κάνεις τα σέρβις με όλα τα original. Με τι βραβείο δηλαδή? Αξιοπιστία. Θα την πάρω την αξιοπιστία την άτιμη μετά από τα 3-4 χρόνια που λύγει η εγγύησή μου επειδή είμαι κύριος στα σέρβις μου. Θα τα πάρω. Θα την πάρω αυτή την αξιοπιστία. Η αξιοπιστία δεν είναι μόνο επειδή θα κάνεις στην ώρα τα σέρβις. Είναι το, ναι, είναι και το πώς μεταχειρίζεσαι, ναι. Αν έχω κατά σέρβις και το έχω συνέχεια στα κόκκινα το αυτοκίνητο. Γιατί εμένα το όσα πόδι μου είναι... Και να, όσα σέρβις για να κάνω στην ώρα μου. Κάνουμε. Υπάρχουν άλλα αυτοκίνητα που αντέχουν και άλλα αυτοκίνητα που δεν αντέχουν. Το θέμα είναι, πλέον έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση, ναι, τάσο, πλέον και το ξέρω. Δηλαδή, ναι, πλέον τα πράγματα γίνανε πιο αποστηρωμένα, γίνανε λίγο πιο. Εντάξει, το ότι οι ρετσινιές πλέον έχουν φύγει σε πάρα πολλά αυτοκίνητα, σε πάρα... μόνο σε αυτοκίνητα σε εταιρείες. Όχι, αυτοκίνητα εταιρείες. Ναι, έχουν φύγει και οι ρετσινιές και οι καλές και οι κακές όμως. Είναι και αυτό, έτσι. Κακά τα ψέματα. Πλέον θέματε... ακούμε από, και από εταιρείες που στις οποίες λέγαμε ότι δεν θα χαλάσει κάτι, βλέπουμε ότι χαλάνε. Και από εκεί. Κοίταξε, είναι αυτό ότι. Πρέπει να παίρνεις ένα αυτοκίνητο για να κάνεις τη δουλειά σου, να σε εξυπηρετήσει κάποια πράγματα και να το έχεις καλοσυντηρημένο και να το πηγαίνεις όμορφα και νορμά στον δρόμο. Ναι. Σε μια και... ηλικία από 30 ετών και πάνω, ας πούμε, έχεις στο μυαλό να σκεφτείς 5 πράγματα. Αν το δώσεις τώρα στο πιτσιρικά, ο οποίος είναι 20 χρονών, έχει πάρει δίπλωμα και θέλει. Γιατί το μυαλό του είναι πάνω από το κεφάλι, λογικό. Όλες, όλοι μας είναι έτσι. Και έχεις το πηγαίνεις στα κόκκινα. Ναι. Εντάξει, άμα του δώσει να καταλάβει το πιτσιρικά, ότι ξέρει κάτι, εσύ τον μπορεί να το πα μέσα στα κόκκινα. Θυμάμαι αλλά το... θα δει το πλήρωμα του χρόνου που αυτό το πληρώνει πανάκριβα. Θυμάμαι το καημένο το αυτοκίνητο, ας πούμε, που είχε ο πατέρα μου, που λε, επί τόσα χρόνια εκεί μια χαρά πήγαινε. Μόλι έβγαλε δίπλωμα ο Μανολάκης, τρει κινητήρε άλλαξε. Αυτό. Τόσο έκοβε. Βγήκε ο χαζό του χωριού εκεί, έτσι. Άλλαξε τρει κινητήρε. Αλλά. Το τελευταίο τον πλήρωσε ο αγώνα, να ξέρει, Λεβέντη. Πάλι καλά. Λεβέντη. Αφού δεν σε έβαλε ένα κάτω κινητήρα μέσα, δεν σε έχωσε. Γιατί το διάλεξα κι εγώ γι' αυτό. Ναι. Όποιος διαλέγει πληρώνει. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι αυτή. Πάντως, θα το δεις στο αυτοκίνητο. Πάντως πάρε το χαμπάρι και αν το ξέρετε ότι η λογική των εταιριών πλέον τα τελευταία 10 χρόνια είναι ότι τα αυτοκίνητα τα φτιάχνουμε τόσο όσο στην ασφάλεια είναι κορυφή και τα φτιάχνουμε τόσο όσο. Δηλαδή 8, 10 χρόνια πλέον δεν θεωρούνται ασφαλή, θα πρέπει να τα αλλάξετε. Και μέσα στα αυτά τα 8-10 χρόνια, θα μου πεις είναι προγραμματισμένα μετά τα 5 χρόνια να αρχίσουν φθορές, να αρχίσουν τέτοιο, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Προγραμματισμένο, εντάξει, τώρα μην το πάμε την άλλη άκρη. Ναι, δεν αλλά... είναι θέμα προγραμματισμού. Αλλά εντάξει. Πλέον είναι γι' αυτό, για την δεκαετία. Μέχρι εκεί είστε. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει αυτοκίνητο, η λογική αυτή λέει. Και αυτοί πρέπει να πουλήσουν τα αυτοκίνητα που βγάζουν συνέχεια. Ναι, αν βγάζω εγώ μοντέλο να 3 χρόνια και 4 χρόνια, έτσι, και εσύ πρέπει να αλλάζεις αυτοκίνητο να 7 χρόνια, 8 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια. Τελειώσαμε, εκεί είμαστε. Όπως υπάρχουν νοοτροπίες που έχουν περάσει κάποιους λόγους πιο βόρειους από εμάς, αυτή η νοοτροπία. Ότι μετά τα 5, 6, 7 χρόνια πρέπει να αλλάξεις το αυτοκίνητο, να πάρεις ένα καινούριο. Ναι, έχουν περάσει την νοοτροπία και έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Οι πιο βόρειοι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, οι πιο νότιοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Ακριβώς. Τώρα, αν εσύ πες στον Έλληνα, πάρε αυτοκίνητο και σε 5 χρόνια αλλάξε το. Θα σου φέρει το κεφάλι. Εσύ ψάχνεις πλέον σαν Έλληνας εδώ την αξιοπιστία και το κρατήσεις όσο γίνεται περισσότερο το αυτοκίνητο. Ναι. Βασικά δεν θες να σου βγάζει προβλήματα τώρα αυτό. Θες να το κρατήσεις. Όλοι θα θέλαμε να αλλάζουμε κάθε 5 χρόνια αυτοκίνητο, αλλά πρώτα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στη χώρα μας. Σε άλλες χώρες εντάξει. Είναι διαφορετικές καταστάσεις, διαφορετική μισθή. Έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά η ώρα έχει πάει 9:59. Κάπου εδώ να σας αφήσουμε. Εν τω μεταξύ, δεν αναφερθήκαμε, έχει και Ουγγαρία Φόρμουλα 1. Στην πίστα της Ουγγαρίας.
4 και 10. Μια πίστα που έχουν συμβεί πολλά, έχουν γίνει πολλά. Μια εκπληκτική πίστα. Και ίσως είναι πλέον για εμάς εδώ στην Ελλάδα είναι πιο κοντινή στο να πάει να επισκεφτείς και να δεις το πανηγύρι που στείλεται εκεί. Φυσικά δεν περνάει παρατήρητο ότι στη Ferrari, ας πούμε, ότι εκτός τα θέματα που έχουν και το τι συνέβη στο προηγούμενο Grand Prix, έχουν και το θάνατο του πρόεδρου της FIA, του Σέρτζιο Μακεόνι, ο οποίος απεβίωσε τις προηγούμενες μέρες. Είναι και αυτό μια δύσκολη κατάσταση για την ιταλική φίρμα. Πίεση πολύ. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να δούμε αγώνα και να δούμε κόντρα μεταξύ των δύο πρωτοπόρων της βαθμολογίας. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κόντρα. Ας ελπίσουμε, λέμε. Θα δούμε κόντρα νομίζω μεταξύ τεσσάρων ή και πέντε. Σίγουρα μεσένει και η Red Bull. Ναι, γιατί η πίστα είναι κλειστή και έχουν κοντό μεταξύ όνων και τους βολεύει πραγματικά. Αλλά το είδαμε και στο Μονακό. Η πίστα έτσι είναι κλειστή. Εντάξει, είναι μια πίστα Μονακό, που... καμία ναι, σχέση, είναι μια πίστα όμως, Τάσο, που δεν έχει τέτοιο, δεν έχει προσπεράσεις. Όλες οι προσπεράσεις θα γίνουν, θα είναι στην πρώτη στροφή. Ό,τι γίνει το πρώτο μετά, τι θα έχουμε, τι δεν θα έχουμε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε, γιατί έρχονται τα κορίτσια εδώ πέρα του Λίμπερο, τα κατάξαν τα κορίτσια. Βγάζαμε χαρά. Νομίζω η μία. Όχι. Τι θα έχουμε, αλλαγή. Εντάξει, ρε φίλε. Βγάζαμε τη Σαμεχανκόβερ. Ναι, γιατί. Μπορούν πάνω. Με τον Μπάουκ. Έτσι. Να κάνει και δουλειά το κορίτσι. Λοιπόν. Ωραιότατα. Από Μάνο Γνωστόπουλο. Τάσο Κοτσάνη. Να έχετε ένα καλό και safety Σαββατοκύριακο. Γεια σας.